Είμαι πολύ αγαπημένος φίλε. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home Target. Home Target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το Home Target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες. Εραπτό.gr. Εραπτό.gr. Έχασες κάποια τηλεοπτική ή ραδιοφωνική εκπομπή και θες να την ακούσεις οποιαδήποτε στιγμή στο εραπτό.gr. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος Παπά. Και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί σας βγάζουν knockout. 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10. Είστε έτοιμοι? Άντε μπράβο. Rap and Cool Show. Μετρόπολης 95 και 5, καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Κωστή, Κωστή, καλημέρα, τι κάνεις? Αφήστε αυτά τα γυναικουλίστικα. Καλημέρες αυτές, τις αηδίες. Αηδίες, καλημέρα. 8 ώρα το πρωί με τον μπάτι με την τσίπλα πάει ο άνθρωπος. Τι να πούμε, καλύτερα. Καλημέρα, φουκαρά μου. Να ήταν έτσι καλημέρες. Μπρούμι τα ξέρω εγώ, τρέχουν τα σάλια του στο μαξιλάρι. Φρικτό. Με μια εικόνα χάρη. Τα νύχια πάνω στα παπλώματα, ό,τι χειρότερο. Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση τείχου. Ναι. Προμερή φιγούρα. Βέβαια. Φέτο, σεραίος δικός μου άνθρωπος, και εγώ σεραίος από εκεί οπότε. Σεραίος με φαβορή τα δεκαετίας 70. Δηλαδή είναι παλιωμοδίτης να πούμε. Ναι, αλλά μερακλής παλιωμοδίτης. Δηλαδή με αυτή τη μάπα που έχει. Μπορεί να τον φανταστείς να βγαίνει από καμιά Λάνσια Φούλβια δεκαετίας 70. Φούλβια, τετράμπορτη. Χαμηλό ήταν αυτό, Κωστή? Όχι, όχι. Η Φούλβια ήταν η οικογενειακή Φούλβια, η τετράμπορτη, τετράγωνη, καθαρά τετράγωνη. Και η άλλη Φούλβια ήταν αυτή που οδηγούσε ο Τζανετάκος, η δίπορτη στις ταινίες που ήταν και στα ράλι. Εκείνη ήταν η Φούλβια. Το σκέφτεσαι τον Εμίλιο έτσι, τέτοια μάξι? Βέβαια, εγώ το Σάββατο θα πάω σε ράλι, θα είμαι συνοδηγός. Με το Φίστα. Με το Φίστα. Καλά θυμά, έτσι. Σε ράλι θα πάω. Drift. Με drift. Χειρόφρενα. Drift, χειρόφρενα και τέτοια. Χειροφρενάκι σου Φίστας. Ναι, χειροφρενάκι. Όχι σε το κόκκινο όμως. Όχι το κανονικό χειροφρενάκι. Κόκκινο σαν ήταν χειρουργός, θα πέθαινε πρώτο ο ασθενής και μετά θα έβγαζε το καρκίνωμα από μέσα για να τον σώσει. Ναι, αλλά θα το έβγαζε. Αυτό το σημαντικό είναι να βγει. Μετά θα πήγαινε να πιει ουίσκι το βράδυ στους φίλους του. Εγώ πάντως τον όγκο τον έβγαλα. Ναι, αλλά τον έβγαζε ρε Κωστή. Δεν τον άφηνε μέσα. Επιτυχημένος. Ο ασθενής αποβίωσε, αλλά η γύριση πέτυχε 100%. Ο κόκκινος αεροπόρος. Πριν απογειωθεί το αεροπλάνο, θα έπεφτε στο βουνό.
Τόσο χειροφρενάκια. Ναι. Μέγιστο χειροφρενάκια. Αργός, αργός. Αργός. Ράθυμος. Ναι, αργός. Βαρύς. Θεσσαλονικιός. Είμαστε λίγο βαρύς Θεσσαλονίκη, πιστεύεις. Ναι, το ποδάρι είναι... δεν σηκώνεται εύκολα. Στο συμπλέκτη καρφωμένο κάτω δεν αλλάζει ταχύτητα με τίποτα. Ήρθε ο Σαββίδης εδώ να τους κάνει λίγο αυτό κτλ. Ναι, αλλά... αντί να δώσει ο Σαββίδης, ξέρω εγώ, ένα ρωσοευρωπαϊκό πολιτισμό κτλ. Δώσαμε εμείς ο Σαββίδη να ράχνουμε. Ναι, του δώσαμε ανακοινώσει τη σειρά 4 τώρα εμείς και μια αργότητα. Δεν βλέπω αντίδραση. Βλέπω... μια αμπαλοσύνη. Ναι, μπράβο, βλέπω μια καθυστέρηση. Βλέπω εκεί. Μια... ένα πρόβλημα. Είναι Πέμπτη σήμερα. Πέμπτη έχουμε Τσέλσι Πάοκ. Ναι. Έχει Τσέλσι Πάοκ. Έχει και 110 χρόνια Ηράκλειο πιο Τσέλσι Πάοκ. Ποιο ασχολείται με τα 110 χρόνια του Ηράκλειου. Έλα, ρε, σηκώ. Είναι σαν να πηγαίνει κάποιο 82 χρονών και να καλεί του συμμαθητέ του να έρθουν σε παιδικό πάρτι. Με καπελάκια και τυροπιτάκια και όλα και τέτοια. Στην Ευγενία δεν κάνεις έτσι παιδικά πάρτι. Όχι. Όχι. Στον Ηρακλή. Μόνη της πάγια να κάνει. Τι θα κάνω πριν. Πάει το στυλό. Στυλό είναι αυτό. Πώς πάσε. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ με τη σμαράγδα τη βλαχοπόξου. Μπράβο μεγάλη η ομάδα Ηρακλή. 110 χρόνια πάμε στο επόμενο θέμα. Πιο γρήγορα και από το πολίτη κοιτάει με τα χειρισμένα άλλα τράπα παρακάτω. 110 χρόνια Ηρακλή θα πάει πλάκα κάνει. Δηλαδή ο πεθαμένος δεν. Σα πα σε γεροκομεία κάνει σεξ πάρτι, ρε φίλε. Πλάκα κάνει. Γίνεται χαμό, γίνεται όρια γίνεται στο γεροκομείο. Όρια, ναι. Αλλά ξομπουτιέ γίνεται μάχη πραγματική. Στο γεροκομείο μπορεί να κάνει σεξ ο γιατρό με την νοσοκόμα. Παραπάνω δεν γίνεται. Δεν σηκώνεται καθόλου μετά. Ήθιστε οι γιατροί να κάνουν σεξ με τι νοσοκόμε. Ιδιαίτερα στι βάρδιε το βράδυ. Εκεί πολλά βάρδια. Και άμα δει κανένα παππού όμω και του ήρθε η φωσκοθαλασσιά. Θα του πάρουν τηλέφωνο τον Λομβέρδο, θα του πάρουν τα σφυρίδα στο κεφάλι μία. Πάλι για να τελειώνουμε τι συντάξει. Α, του σκολο συνταξιούχου εδώ πέρα. Δηλαδή σκονεύουνε. Όχι, δεν του φάνε. Σκολο συνταξιούχου του λένε η ΣΥΡΙΖΑ. Τι μανάδε του και του πατεράδε του όμω. Άλλο, άμα είσαι προσωπικό επίπεδο. Αυτό είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο. Τον αλλονών όμω κακό ψόφο κανονικά. Και εμεί μπορούμε να πούμε κακό ψόφο στην ομάδα του Τσίπρα, στην ομάδα του Λομβέρδο κτλ. Γιατί για μα δεν λένε, νομίζει. Για μα δεν για μα δεν. Χειρότερα να ψοφήσουν οι παπάδε σα και οι μαμάδε. Και εμεί λέμε να ψοφήσουν και οι δικοί σα. Ωραία, από τι ο παλιαπάτη. Να ψοφήσουν όλοι. Γιατί να ψοφήσουν οι δικοί μα οι παππούδε δηλαδή. Και να ψοφήσουν η μάνα του Τσίπρα. Γιατί να ζει δηλαδή η μάνα του Τσίπρα. Και η μάνα του Λομβέρδο. Ποιο να ζει, να κάνει μάνα. Όχι ρε παιδί μου, να πεθάνουν όλοι μαζί. Να πεθάνουν. Γιατί να σώσουμε αυτού δηλαδή. Τα λέγε ο Λεβέντη. Να πεθάνουν. Άρα δεν θα πας σήμερα στην αποθήκη του Λιμανιού. Περίμενα, δεν θα δεις. Στην αποθήκη του Λιμανιού. Έχεις την αποθήκη γάμα εορταστικά για τα 110 χρόνια Ηρακλής. Έχουν πάρει τα καλάκια. Και εδώ κάνω στα πανεπιστήμια με τους αναρχικούς εκεί πέρα. Να βάλουν μια τούρτα να πούμε εκεί με τους κομμουνιστές. Θα τους πιάσαν όλους αυτούς. Μπήκανε μέσα στα πανεπιστήμια. Θα τους πιάσουν στις φυλακές. Τους πιάσαν τους Ηρακλής. Πώς θα πάει ο ΠΑΟΚ του χρόνου να παίξει στο Καφτατζόγλιο. Άμα είναι αυτή εκεί πέρα η Μουργολίκη να πούμε. Άρα η εθνική στο Καφτατζόγλιο θα παίξει. Γιατί στην Τούμπα δεν βλέπω να παίζει. Η εθνική καλό είναι να πάει στο διάλογο, να φύγει από εδώ και να πάει να παίξει στην Αίγυπτο να πούμε. Δεν τη θέλει κανένα στην εθνική ομάδα. Να, η εθνική ομάδα ήταν μια μόδα τη πλάκα. Ναι. Έπιασε εκεί το 2004 εκεί με τον Ζαμπάκη. Ναι, ήταν, τα κάναμε ρόιδο και εκεί. Έγιναν εθνική ομάδα, μετά ήταν τελειωμένη ιστορία. Η εθνική στη Θεσσαλονίκη δεν πουλάει. Άμα πάει στην Αίγυπτο να πάρουμε και τον Άρη. Η εθνική στη Θεσσαλονίκη δεν πουλάει. Άμα έχει 20 τηλεφωνήματα και 18 είναι Σιριζέη. Και οι δύο είναι κουκουέδες. Σωστό. Ψάξε βρες εθνικόφωνο να τρώει με τη σημαία της εθνικής. Άσε να πάει πουθενά αλλού. Έχει. Ας πάει στη Στουτγκάρδη, το έπαιξε ένα. Κλείσαν και τα σχολεία στη Στουτγκάρδη. Κάνουν καταλήψη εκεί και στη Στουτγκάρδη, ελληνικά σχολεία. Στη Στουτγκάρδη, γιατί είναι κάνει η καταλήψη. Γιατί λέει στην Ελλάδα και το θέμα της Μακεδονίας τα ελληνικά σχολεία κλείνουν και στη Γερμανία. Γιατί να κλείσουν τα σχολεία. Για τον ίδιο λόγο που κλείνουν και εδώ. Έχει και πορεία σήμερα. 11 η ώρα στο κέντρο. Κακός. Άγαλμα Βενιζέλου 1, πλατεία Λευκού Πύργου 2. Κακός. Τι κακός. Κακός. Ούτε πορεία να μην κάνουν. Δουλεύουν 130 μέρες το χρόνο, κάνουν και πορείες για τη Μακεδονία, το κάνουν Σάββατο. Οι μαθητές. Να πάω το Σάββατο οι μαθητές. Κυριακή. Να πάω την Κυριακή οι μαθητές. Ωραία Κυριακή. Μάθανε και οι μαθητές τεμπελός και λέω σαν τους μπαμπάδες τους. Ναι. Να δουλεύουν 120 μέρες το χρόνο και 10 να είναι γιορτές και οι 20 να είναι καταλήψεις και αυτά. Άτι. Θέλετε μαθητές να κάνετε πορεία ναι. Για τη Μακεδονία. Κάντε την το Σάββατο. Να σε κάνω μια ερώτηση. Άντε πρωί πρωί. Μαθητές θα κάνουν πορεία τη Μακεδονία. Γιατί δεν πάτε σας, κάντε την το απόγευμα, γιατί τι κάνετε το πρωί. Θα χάσω τα φροντιστήρια, πληρώνω μπαμπά τα φροντιστήρια. Δεν πάνε να κάνει έρωτα και ο μπαμπάς το που θα πρωί πρωί φροντιστήρια. Να κάνετε το απόγευμα πορεία ή το Σάββατο. Αφήστε την παραμύθα τώρα, σας έπιασε ο πόνος τη Μακεδονία. Να κάνετε κάνα μάθημα, θέλετε, τεμπελχανάδες και σας έπιασε τώρα ο πόνος για τη Μακεδονία. Κανένας μπαμπάς από αυτούς πηγαίνει στα Σκόπια, παίξεις καζίνο, πιστεύεις. Κανένας μπαμπάς από αυτούς. Πηγαίνει και να ρίξει μια μπουλιά στη Σκόπια. Από αυτούς τους μαθητές θα βγουν σήμερα για τα Σκόπια. Σκοπιανές γκόμενες έχουν οι περισσότεροι. Ξέρεις τι σεξ κάνουν αυτές. Τι θα κάνουν, τη γυναίκα του, την κυρία θα κάνει σεξ. Φτάνει. Τι, πάει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, πάει, τελείωσε. Νησάφι. Νησάφι. Ευαργέσαι κάποια στιγμή, Κωστή. Τόσα χρόνια την ίδια γυναίκα. Λοιπόν, το παραμύθι είναι λοιπόν οι μαθητές να τα αφήσουν. Καλημέρα να τους πούμε. Ναι. Άμα θέλανε πραγματικά έτσι, να τους συμπαρασταθούμε. Ναι. Ή Σάββατο ή Κυριακή η πορεία. Για να πάμε, θα πήγαινες κι εσύ. Βέβαια. Έξω από το Αμερικανικό προξενείο, ναι. Γιαούρτια, ιστορίες και τα λοιπά, να τους συλλαμβάνανε, να τους πηγαίνανε μέσα. Τους μαθητές, αυτόφορο.
αυτόφορο να τρέχανε οι παπάδες για τη Μακεδονία να πληρώνανε. Εντάξει. Την παπάδες αφού αγαπάνε, αφού την αγαπάνε πολύ αυτή τη Μακεδονία. Τι καπίλ. Καπίλεμα γίνεται. Στο όνομα της Μακεδονίας τι κάνουν, όργια κάνουν. Τι πατριώτες, τι πολιτικοί θα βγουν, τι εθνοφιλ. Την έχουν κάνει. Την έχουν κάνει αυτή η πασοκοδεξή, πώς λένε αυτή τη. Η πασοκοδεξή τώρα. Οι πασοξίδες γίνανε εθνικόφρονες, μεταλλαχτήκανε να πούμε. Το DNA. Είναι δυνατόν να είσαι πασόκ λαμόγια και να γίνεις πατριώτης μετά. Γίνεται, όταν τελειώσει η μαρμίτα δεν γίνεσαι. Όταν τελειώσει η μαρμίτα τον παίζει πατριώτης. Λοιπόν, άσε το παραμύθι, μην καπηλεύεστε τη Μακεδονία, ντροπή είναι. Και οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, άμα θέλατε, και Τετάρτες δεν θα κάνατε τις ψηφοφορίες σας. Ούτε Παρασκευές θα κάνατε διακοπές. Ούτε θα μεταφέρατε τη γιορτή του Πολυτεχνείου που δεν είναι γιορτή. Είναι επέτειος, δεν είναι γιορτή απλά. Δεν είναι ούτε γιορτή ούτε επέτειος. Μια απάτη είναι το Πολυτεχνείο. Βάλανε εκεί οι Αμερικάνοι τους ακροβολιστές απάνω. Πάρ' τους κάτω, σκοτώσανε πόσο κόσμο, εξορίας δεν και αυτά. Πήγε Δαμανάκη να το παίξει αριστερή και έκανε το παιχνίδι των Αμερικάνων, να πούμε. Ναι. Η Δαμανάκη. Ναι. Και όλοι αυτοί οι κομμουνισταράδες. Γιατί τώρα κάνουν παιχνίδι κάνουν με τη Μακεδονία. Κάνανε το παιχνίδι των Αμερικάνων. Ναι. Η Χούντα τελείωσε από την Αμερική. Χρησιμοποιήθηκαν κάποιοι ήρωες, μπήκανε απάνω, φάγαν και τα λυσακά της Ελλάδος. Ναι. Τα παιδιά τους τώρα τους έπιασε ο πόλος για τη Μακεδονία. Και στα σχόλια κάνουν σεξ, βγαίνουν στον δρόμο η μέρα η οποία είναι να πάνε στο σχολείο να μάθουν 5 γράμματα. Να πάτε στην ώρα του φροντιστηρίου να κάνετε. Εκεί που πληρώνει ο μπαμπάς. Εκεί που πληρώνει ο μπαμπάς σας. Ναι, δεν πάνε όμως. Εκεί. Γιατί εκεί η Σουλτάν Μερεμέτε. Μακεδονία. Πάτε έξω από το Αμερικάνικο προξενείο, πετάξει ένα γιαούρτι να δούμε. Αυτοφοράκια. Σε πάει κανένα αυτόφορο μέσα, να έρθει η μαμά να πληρώσει, να μην είναι ανέμακτη η αυτή. Όταν κάνετε επανάσταση, ρε Ρουφιάνη, να είμαστε. Δηλαδή κάνω επανάσταση εκ του ασφαλού. Δηλαδή κάνει ο κόκκινος επανάσταση από το μικρόφωνο. Δεν γίνεται έτσι. Του λέω, εντάξει, προχώρατο. Έχω και οικογένεια. Άμα είναι έτσι, λέω, τι θα την κάνεις την επανάσταση. Δηλαδή, άμα κάνεις κανένα παιδί, θα πεις. Ναι. Θα κρυφτείς απάνω σου. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Πώς θα γίνει. Για τον Ριχάρδο θα γίνει καμιά πορεία. Μερακλής ο Ριχάρδος. Κοίτα, ο Ριχάρδος πόσα λεφτά έφαγε. Κοίτα, βλέπω τώρα εμπρότης μαζί με 58 ακόμη, 545.000 ευρώ σε πλάκες χρυσού, 235.000 ευρώ σε κάτι ακόμα πλάκες χρυσού, 220.000 ευρώ σε κιλά ασήμι, 1.121 χρυσές λίρες, δηλαδή 330 χιλιάρικα, 805 χιλιάρικα μετρητό. Σύνολο. Είναι 5 εκατομμύρια. Είναι, δεν θα είναι. Φυλακή θα πάει. Θα πάει, λίγα είναι. Άμα έκανε ο Κοτομινάς πόσα χρόνια 80. 80. 80, δεν ήταν. Ο Βερίκιος κάνει τον Ουρακοτάγκο εκεί τώρα στον Αλφα. Χειροκροτούσε ο Βερίκιος θες όμως. Λοιπόν, αν είναι τόσο μικρά τα ποσά θα πάει φυλακή. Άμα έτρωγε καμιά 100 εκατομμύρια ο Ριχάρδος. Το πανηγύριζαν. Θα βρίσκανε τον γιατρό του. Του Παπαγεωργόπουλου. Θα τον βγάζαν ζαβό ότι είναι. Το ένα μάτι εδώ, το ένα μάτι εκεί, εγκεφαλικό ηλίθεια τον βγάζανε. Αναπηρίες. Το πιο, βέβαια, καλά είναι και αυτά τα λεφτά, δεν είναι λίγα. Δεν ακούγες, με είπε με 500 χιλιάρικα, δεν πας φυλακή. Δεν πας, όχι. με 5 εκατομμύρια, δεν πας σίγουρα. Σε έχουν έξω πούδρα. Όχι. Η αμοιβή του δικηγόρου. Δηλαδή, άμα βρεις ένα καλό δικηγόρο. Ναι. Δηλαδή, δικηγόρος παίρνει και 1000 ευρώ και με 10 χιλιάρικα ευρώ. Εντάξει, ναι. Με 500 χιλιάρικα ευρώ, λέει ο Κούγια, σε μένα είσαι εντάξει. Δεν σε αφήνω να μπει μέσα με τίποτα. Μπαίνω εγώ στη θέση. Βρίσκει τον γιατρό Παπαγεωργόπουλου, σε βγάζει ότι το πουλήσει από 40 πόντου είναι 12. Σε βγάζει, ξέρω εγώ, ότι. Δεν μα φυλακεί με 12. Ότι έχει κάτι δόντια σαν του Λύκου, ότι είσαι φαφούτη. Ό,τι θε σε βγάζει. Ο γιατρό Παπαγεωργόπουλου. Ό,τι θε σε βγάζει. Οπότε λοιπόν το πιο πιθανό είναι να πάει ο οδηγό του Ριχάρδου φυλακή. Καλά φίλο του καθόλου. Αυτούς τους 52 εγώ λυπάμαι, τον Ριχάρδο δεν τον λυπάμαι. Τίποτα. Αυτοί πώς είναι οι υπόλοιποι. 58. Δεν έχουν. Από τους 58 οι 12 θα πάνε μέσα. Η καρδιά τους πιστεύεις πονάει κανένας από αυτούς. Κάνα μπαλονάκι έχουν κάνει. Ναι, αυτοί είναι πώς. Φουκαράδες. Φουκαράδες. Πάρε αυτό το φάκελο πάντω εκεί. Πάρε το ρουμπίνι αυτό. Δώστε εκεί. Πάρε αυτές τις λίρες. Αυτές τις λίρες βάλτε εκεί. Εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι σε 10 μέρες ο Ριχάρδο θα αρρωστήσει. Πολύ βαριά. Θα έρθει στο διαβαλκανικό εδώ πέρα. Να μόλις τι ήταν τον προποντή του Ολυμπιακού. Του πάρω τηλέφωνο, φέρτε τον γιατρό του Παπαγεωργόπουλου. Να τα βγάλουν σαν φόδο. Άστο, μην ασχολείσαι. Θα του πλήρωσε τους δασμούς. Και τελειώσαμε. Κάνε το χαζό και φύγε. Φυλάκια ρουφουχτά. Ο οδηγός μέσα. Μέσα. Θα κλαίει η γυναίκα του οδηγού τώρα. Εσύ δικηγόρο μπορεί να πάρεις, όχι μέσα και εσύ, τελειώσαμε. Εσύ δικηγόρο τι, δεν μέσα. Σήμερα να ξέρεις θα σου φωτίσουν και το έλατο, γιατί ξέρω πηγαίνεις αυτά να πας με τη μικρή να δεις σαμπάνι. Ποιος είναι ο σαμπάνι? Ο συμπαρίστας, ο τραγουδιστής, ο Γιώργος Σαμπάνης, να πας η Ευγενία τι να τον δει. Εμένα να με πληρώνεις, δεν πάω εδώ το σαμπάνι. Την Ευγενία θα πας. Ποια Ευγενία πας. 8.30 ώρα θα φωτίσουν και έλατο. Αυτά ακούν άλλα ροκ, αυτά ακούν τα κοριτσάκια τώρα. Ροκ ακούνε. Ροκ κάτι. Δηλαδή στο σπίτι ακούει ροκ μουσική, πες το μου και αυτό τώρα. Όχι, ακούει το σαμπάνι ρε φίλε. Μπορεί να γουστάρει ένα σαμπανικιά η Ευγενούλα. Σαμπάνι, ποιο ακούει το σαμπάνι. Για σαμπάνι είμαστε. Εντάξει, όχι, έχει δίκιο. Πώς με ένα 1000 ευρώ το σαμπάνι.
Θα πω πάρτα. Με ένα χιλιάρικο πήγαινε σαμπάνι. Δεν μπορώ να ακούσω. Θα το τάθουμε πίσω. Δώσ' μου 10 χιλιάρικα ευρώ και παίρνουν πάνε μισή ώρα να ακούσει ποντιακά. Όχι, ρε, πάρτα πίσω. Πάρε και το αμάξι μου που φύγε. Ποντιακά είναι πρόβλημα. Δεν το κάκι το τζάμπα σου τρυπάει τον εγκέφαλο. Δηλαδή σε γάμο ποντιακό έχει πάει. Μιλάμε για φρίκι. Έφυγα. Πήγα σε ένα κέντρο λεμόνα να πω. Η λεμόνα. Με πήγανε σε ένα κέντρο λεμόνα, μπαίνω μέσα στη λεμόνα. Τι να πιείτε, σε μια κοκακόλα λέω αυτό και τα λοιπά. Ναι, πλακώσανε εκεί τα ποτάκια του. Δεν θέλω να φύγω. Με λένε. Κάτσε κανεί εδώ. Φυγήκα έξω, περπάτησα. Δεν μπόρεσα. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για τρέλα. Μέχρι να τρέξει πίσω από τα αυτιά δεν υπάρχει. Το γκίγκερ γκίγκερ. Ήταν σαν Αλφα Ρωμαίο κινητήρα που πήγαινε. Τα ηλεκτρικά βγάζουν πρόβλημα και να έχει το νου σου. Για λέγε. Λοιπόν, όχι, 8.30 σήμερα να πα εκεί φυσικά στο έλατο και 8 του μηνός παραμονή πρωτοχρονιά είναι. Αυτό Πακιστανού έχει, γιατί απάω δηλαδή. Δεν πάνε και εσύ. Α πάνε Πακιστανοί να ακούσει το σαμπάνι. Πού το ξέρουν το σαμπάνι Πακιστανοί. Τον μάθουν. Τι δύσκολο είναι. Τον καρά οι Αλβανοί που τον ξέρουν. Και στη Βουλγαρία γίνεται χαμό με τον καρά. Στι συναυλίε γίνεται μάχη. Πάμε παρακάτω. Και 8 του μηνός και μάλλον 8 ώρα παραμονή πρωτοχρονία έχει μύρο να στρατεί. Αυτόν δεν το κάνει. Αυτό ο μύρο να στρατεί τι. Δεξιμπάτα δεν μπορούσε. Τώρα με μύρο να στρατεί θα πέσει. Βάλα πιστέψει όνομα. Μύρο να στρατεί. Ο μπα του Σιφάκη ποιο ήταν. Μύρο να στρατεί. Ο Σιφάκη. Φελό ήταν. Αυτό. Φελό. Αυτό φελό. Κανονικό. Ναι. Το βλέπει στον δρόμο δεν το ζυγώνει. Το βλέμμα τρελού. Δύο ματσουράκι δεν βάζει το βλέμμα. Και βαφέσει μόνο το βλέμμα. Τρελό κανονικό. Τρελό κανονικό. Μάλιστα, τίποτα. Επίσης έχω σήμερα. Εμφανίζονται λέει υποψήφοι. Άκου ονόματα τώρα. Τι υποψήφοι. Για το Δήμο Θεσσαλονίκης. Είπα στέκει τον Ταχιάκο και τον Νοτοπούλου. Οι άλλοι ψωμιάδε και ορφανό. Δε μούτρα. Και πε μου λίγο. Μπουτάρισα μα κατέβαινε με Νοτοπούλου, Ταχιάκο, ψωμιάδε ορφανό. Δεν θα τον έπαιρνε περπατητά το Δήμο. Για πλάκα. Σε νεκρόκασα μέσα ο Μπουτάρη. Μισοπεθαμένο. Ποιο ορφανό, ποιο ψωμιάδε. Τι τρελό, α πούμε. Ο Άρδα τον έπαιρνε το Δήμο. Η Νοτοπούλα επειδή είναι ωραίο κομμενάκι. Μπορεί να. Είναι ωραίο κομμενάκι. Ναι, ωραίο κομμενάκι. Σ' αρέσει, κάνει γούστο, κάνει και αυτό. Κομμενάκι είναι το πουλ. Γιατί άσχημη είναι. Ωραίο κομμενάκι. Ο Άρτα τον έπαιρνε το Δήμο. Τι Νοτοπούλου θα έπαιρνε ο Άρτα. Άσε ρε φίλε τώρα. Όχι, πραγματικά δηλαδή. Έχει προσόντα η κοπέλα. Είναι και είναι και σοβαρό παιδί. Αυτή ήταν που ήταν η καθαρίστρια και η εξέλιξη μεγάλη. Εγώ την Νοτοπούλου θα ψήφιζα. Ναι. 100%. Είναι ιδιαίτερη προσωπικότητα και. Το άλλο τον ορφανό που έχει γίνει σαν το Μοσχάρι να πούμε. Αντιτουριστικό. Ο άλλο ο ψωμιάδη είναι φίλο μου. Πάχινε του λέω ρε. Πάχινε. Πολύ. Πάχινε. Ο Ζωρό. Πήγαμε με τον Καρατζαφέρη μια μέρα, τρώγανε εκεί κάτω και τα λοιπά. Τέσσερα κοτόπουλο Καρατζαφέρη, τρία ο ψωμιάδης. Κάτι κόκαλα μείναν για μένα. Τι να. Ψωμιάδη, κάτι να φάμε κι εμείς. Για το Θεό δηλαδή. Κόκαλο, φτάνει να πούμε. Δασιάο, αυτό που τον περιέλαβε χθε αυτόν τον έργο. Δασιάο που τον ξεθάψανε τον τύπο. Παλιό ήταν ο Δημοκράτη, παλιό, το Τέξα. Παλιό και η Νοτοπούλη την είπαμε, ψωμιάδη και ορφανό. Τελειώνει αυτοί οι τέσσερι είναι οι βασικοί. Αυτού του τέσσερι. Ο Μπουτάρη θα του κέρδιζε για πλάκα. Και τώρα τι να χαρούμε τώρα πάμε. Δηλαδή με δεν έχει κάνει τίποτα. Ορφανός καλός άνθρωπος. Καλό. Καμιά απάτη δεν έκανε. Λοιπόν, αθλητικό νόμο έβγαλε ο παδί τον βρίζουν. Πάνε αθλητικό νόμο ή να βάλει τους οπαδούς μέσα. Δεν τους οπαδούς να βάλεις μέσα. Εκεί ήταν το εκείνο που έφαγε το μαύρο. Μαύρο στο μαύρο γυαλούρο. Α εκεί πέρα τα σπάνε και να έχουμε δουλειά κι εμείς. Τι βάλεις μέσα. Α τα ρημάξουν εκεί πέρα να πετά τις βολίδες και να έχει ο Μπούζος να λέει εδώ πέρα ιστορία. Άχι να λέει λες. Άσε τώρα τους οπαδούς. Οι άλλοι. Ο Ριχάρδος έβγαινε δημόσιο στη Θεσσαλονίκη. Εύκολα. Έχει μάπα. Έχει μάπα. Έχει μουσούδι. Πάω ο Θεσσαλονικιός. Σοφάει για να βγάλει παραβατικό απάνω. Παραβατική συμπεριφορά. Σαν τσαμοφράκι. Βέβαια. Σαν μοφλάκι με παραβατική συμπεριφορά. Πάντω οι δεξιοί στο Δήμο βγήκαν απαταιώνε, θα πούμε. Ναι. Πολιτικά. Το αποτέλεσμα πολιτικά. 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 Δηλαδή μέτρη στο. Ναι. Στη δεξί, ναι, δεξί. Εγώ τον Παπαγιαζαφύριο θα ήθελα δήμαρχο. Το Παπαζαφύριο. Το Κωστά. Το δικό μα, ναι. Έτοιμο. Τι θα γινόταν, ρε φίλε. Θα τα γινόταν όλα τα προβλήματα. Στο γραφείο του Παπαζαφυρίου απ' έξω θα γινόταν λαϊκό προσκύνημα. Ποια θα βάζε γραμματέα. Τη Μαράγδα. Τη Μαράγδα θα λοιπόν. Καλή. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, περάστε έξω, κύριε! Περάστε έξω, κύριε! Με άλλα παπούτσια απέναντι στο γραφείο του Δημάρχου, κύριε! Τι πήσατε την πόρτα! Δεν άκουσα, κύριε!
Επόμενος. Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε ένα απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Ανακάλυψε τη Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Επειδή το περιεχόμενο της δεν είναι μόνο τα κανάλια, η Wind Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόραση στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχει ανεπανάληπτο περιεχόμενο στην τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies. Αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify, Tunel, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto. Δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook, Watch, VLC Player και Google Drive. Τέλος, αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητες της καθώς και τις μοναδικές προσφορές στο wind.gr/vision, στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind που βρίσκεται κοντά σου. Μικρό break και επανερχόμαστε. Μετρόπολης 95 και 5, 5η 29 του μηνός και σήμερα το βράδυ έχει πάω Τσέλσι. Καλημέρα σε όλους. Κωστήρα Πτόπουλε. Ναι. Τι γίνεται με τον Ουάρτα, θα παίξει ή δεν θα παίξει? Κοίταξε, οι παοξίδες βρίσκονται σε μια εικονική πραγματικότητα. Ναι. Πήγανε στη Βίντι. Ναι. Η Βίντι έπαιξε κανονικά. Σωστό. Δύο μάτς. Έπαιξε κανονικά η Βίντι. Ναι. Μέσα έξω. Ναι. Μέσα έξω. Τους διέλυσε. Παίζει Τσέλσι, έρχεται εδώ με την πρώτη ομάδα και κάνει τζόκινγκ. Ένα ρυθμό, ένα τέμπο. Πώς κάνει ο. Πες ότι είναι ένα στη βίστα και πάει περίπατο. Ναι. Έτσι περπάταγε η Τσέλσι. Με τα χέρια χαλαρά έξω. Με τα χέρια χαλαρά. Τώρα, αυτοί εδώ τώρα έχουν μια ουτοπία στο μυαλό τους. Νομίζουν ότι είναι, ας πούμε, είναι η Μάρθα Βούρτση και νομίζουν ότι είναι η Ναόμι Κάμπελ, να πούμε. Η Μάρθα Βούρτση. Πρόσεξε να δεις. Α, διπλό κουμπάρα μου, θα πάρω διπλό. Τι θα το κάνεις το διπλό, ρε φέλε. Τι διπλό να κάνεις εκεί. Να πού να πας και το κάνεις και το διπλό, πού θα πας. Πάρε στην Λαμία. Ολυμπιακός, στους 6 πόντους, ο Βρωμιάρης, ο Ελεϊνός, τον βλέπεις. Στο μούχτι κατσόκου τσόκου, χωρίς να μιλάει. Τσόκου, σε έχει κάνει, εγώ αυτή τη στιγμή, τους λέω και, φελούς. Γιατί έχει φτιάξει ο Σαββίδης ένα προφίλ με το Μαρινάκι και δεν βρίζουν τον Ολυμπιακό. Βρίζουν την ΑΕΚ. Πρόσεξε να δεις τι βόδια είναι. Ναι, τα έχουν βρίζουν τα βόδια οι παοξίδες στην ΑΕΚ. Έτσι η ΑΕΚ, αλλιώς η ΑΕΚ. Βγαίνει ο καθένας, βγαίνουν οι αεξίδες, βρίζουν ένας τον άλλον. Και ο Ολυμπιακός δεν μιλάει. Τα έχουν βρει αυτοί σε διοικητικό και σε επαγγελματικό επίπεδο και σε επιχειρηματικό επίπεδο. Παοξίδες δεν βρίζει ο Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βρωμιάρης 20 χρόνια. Ξέχασαν τον Ολυμπιακό τι είναι. Τι έχει κάνει. Ξέχασαν 20 χρόνια. Βέβαια, βάλω και αυτοί το χεράκι του, γιατί δικοί του άνθρωποι ήταν. Παοξίδες ήταν οι περισσότεροι. Διαιτητές, πρόεδροι ΕΠΟ, πρόεδροι και τα λοιπά. Καγκάτσιδες τέτοια. Μόνο. Ενώσεις οι οποίες εδώ, Κατερίνες και τα λοιπά, τρώγανε σουβλάκια και σουτζουκάκια και τα λοιπά. Ξεχάσαν τον Ολυμπιακό. Ξεχάσαν ότι η Λαμία έχει φιλίες και με Ολυμπιακό και με ΑΕΚ. Και με, βέβαια. Και πάλι τώρα το Βιερίνη να κάνει τον ουρακοτάγκο στο αεροπλάνο, θα παίξει με την Τζέλσι. Και τι να κάνει όταν παίξει με την Τζέλσι, ρε Βιερίνια. Θα πας στη Λαμία, να πούμε, στο χωριό του Γκλέτσου, να πούμε. Πλακώσουν οι βλάχοι με τα τρακτέρ εκεί, γραμμή μαζί. Να σου κάνουν κανένα 0-0. Σύρε Πρίγιοβιτς, τι θες να παίξεις στην Αγγλία. Ας θα παίξει αυτός ο Σκουράκος. Βάλτε τον Σκουράκο εκεί πέρα, τον Λακπομπ. Ναι. Βάλε τον Λουάντα που τον έχει για πέταμα. Βάλε το Λιμιό, που ο οποίος μπορεί να τρέξει δύο παιχνίδια. Βάλε το Κατσερίδη. Ας τον πίσες βάρεξο. Βάλε το Κατσερίδη που τον πλούσε 2 εκατομμύρια. Να τον εκθέσεις, να δεις τη λακαμία έκανες που τον πήρες. Δεν στρίβει εσύ, Κωνστάτης. Δεν στρίβει, όντως δεν στρίβει. Βάλε τον εκεί πέρα. Μήπως και στρίψει. Δεν στρίβει, με τίποτα, ούτε ο Κατσερίδη. Βάλε τον Τόσκα αριστερό μπακ. Ο Σνάουτσερ, ο Ρουμάνος Σνάουτσερ. Αυτός είναι ο Τόσκα. Και με μεγαλύτερα σωματικά προσέντα, γιατί ο Σνάουτσερ και κοντός. Δεν περνάει το κέντρο όμως, και αυτός σαν το Σνάουτσερ, λες και έχει βόμβο. Βάλε τους εκεί πέρα, πάρε, οι άλλοι τζόκινγκ θα κάνουν ούτως ή άλλως. Και πάνε στη Λαμία. Πάνε κάσε 2-0 εκεί πέρα, πάρε εκεί πέρα και καμιά Αγγλίδα και να δεις πως κάνουν σε 6 Αγγλίδες. Με τα... νομίζουν από τα αυτιά είναι το ΕΔΙΟ εκεί πέρα. Το σημείο G, ναι. Παύρη γυναίκα, τώρα ο Κουλιανός με τον Ζαΐρη. Ομορφάντρες και ναι, πού να το βρουν γυναίκα εκεί πέρα. Και να βρουν κανένα γκέι. Χαμός γίνεται, Κωστή. Να βρουν κανένα David Bowie, να πούμε εκεί πέρα. Κανένα πρίγκιπα, πρίγκιπας ωραίο αγοράκι. Ο Χάρη ή ο Βίλιαμ. Και οι δύο, ωραίο αγοράκι. Μερακλείδες και οι δύο. Μερακλείδες, πού να βρουνε. Πιο πολύ Βίλιαμ θα βρουν εκεί και τα λοιπά.
Για βρώμικο πήγαν χθες, τους είδες. Ανέβασε και φωτογραφίες ο τέτοιος, ο Νίκος που έτρωγε βρώμικα στο γήπεδο. Πήγαν τέτοιοι μίλουν. Τι θα φάει ο Παοξής από το Λιτόχωρο, τι θες να φάει. Πάπια, φλαμπέ. Πάπια, φλαμπέ κλπ. Τι θες να φάει δηλαδή. Πώς το λένε, ρακούν, σβησμένο με κρασί κλπ. Ωραίο το ρακούν. Τέτοια πράγματα. Η πλάκα είναι ότι έλεγε, έλανε με το Ζαέρι, τώρα πού να πας με το Ζαέρι. Με το Ζαέρι. Του καλά. Πλακώσα στα εστιατόρια. Κοίτα, κάνε sold out. Sold out θα φας τον τάδι, αυτό είναι αλήθεια. Και ο Ζαέρι τρώει. Δεν χάρισε, δεν χάρισε. Εκεί που να πάνε για σεξ και τα λοιπά. Πα σε κάνα σεξ shop εκεί πέρα, θα βγει κανένα αράπακλα από το σεξ shop. Άσε τώρα βγαίνετε από εκεί πέρα. Κάτσε πίσω καλύτερα. Πού θέλει να παίξει ο Πάοκ με την Τσέλσι. Και η Τσέλσι και ο Πάοκ έχουν σοβαρά θέματα στι χώρε του με τον πρωταθλητισμό. Έχασε και από την Τότεναμ. Έχασε από την Τότεναμ. Φυσικά μην δώσει σημασία τον Πάοκ. Έχει είδα πάνε το χτυπήσει το μάτ και χάσει τη Λαμία. Δηλαδή του ακού και λε μα δεν έχουν. Η Λαμία είναι το μεγάλο μάτ. Η Λάρισα είναι το μεγάλο μάτι. Με Τσέλσι παίζει όμω. Σου λέει έχει την Αντριάννα Λίμα μπροστά σου. Δεν θα πα να την ορμήσει να την κάνει ζάφτη. Δεν θα πάνε, θα πάνε. Η Αντριάννα Λίμα θα την πάρει, θα βγει μια φωτογραφία και θα πάει στην κόμενα η οποία είναι η χοντρή του Μασούτη. Του Μασούτη. Κοίτα εδώ φωτογραφία με ποια βγήκα. Για να την κάνει να ζηλέψει. Η χοντρή θα έρθει κατευθείαν. Λε. Και θα κάνει και καλύτερα πράγματα. Βέβαια. Γιατί δεν βγάζουν αποθυμένα στον έργο. Το έργο που είχε ο Παπαγιανόπουλο, τον Γιώργο Κωνσταντίνου γαμπρό. Ήταν αχμάκης και στήσανε εκεί μια μηχανογραφία και ότι είχε την Γκιζέλα Ντάλι γκόμενα και να ζηλέψει κόρη του Παπαγιανόπουλου και μπλέκει ο ρίζος και έγινε της Μουρμής εκεί πέρα. Αυτές οι γυναίκες καζές. Δεν είχες ταινία με τον Βέγκο που έκανε τον ποιητή. Ναι, βέβαια. Ουρακοτάγκος ποιητής όμως. Πώς. Μου λέει Ουρακοτάγκος γιατί πάτε μυαλό μου στο Βερίκιο, τώρα περιμένω. Δεν έβαλε σήμερα Βερίκιο να δούμε να κάνουμε. Βάζουν αυτό το βρωμό open και έχουν αυτό τον. Τι είναι αυτό. Το Κιουλέκα. Αντιτουριστικός ρε. Τι μούτρα είναι αυτά, ρε Κιουλέκα. Δηλαδή να κατέβει για δήμαρχο καλύτερα ψηφίσει την Τσιμτσιλή. Τη φίλη. Κιουλέκα άμα τρέξει μόνο στο στίβο. Θα βγει τρίτο. Τέταρτο θα βγει. Ούτε μετάλλιο θα πάρει. Ο Παπαγεργόπλο τα έπαιρνε όμω στο Βαλκανικό. Ο φτερωτό. Ο τσεποτό για το. Όπα. Και φτερωτό, ξεποτό. Χρειάζεται και φτερωτή. Κοίταξε από το Sky και το Open, αυτά που βλέπω τώρα μπροστά μα, δεν είναι να βλέπει τίποτα. Κοίταξε, Αλφα, ο Αλφα, τα έχει βρει. Ο Βερίκιο με την Κάρμα γύρει. Αλλαντικά, παστούρμαδε πρωί-πρωί, τα φημί δεν γίνονται αυτά που δεν είναι. Ο Παπαδάκη έχει πεθάνει, δεν το ξέρω τι πέθανε. Ο Παπαδάκη είναι νεκρό, έχει πεθάνει. Δεν θα πάει σήμερα στα κυρία του Ηρακλή. Νομίζω ότι είναι ζωντανό. Τον έχω εκεί 40 χρόνια στον αντένα. Φτάνει. Φτάνει. Λυσάφιρε. Να. Αυτό εδώ Χασαπόπουλο. Πράσινο βρούρο. Πόσο πασόκ είναι ο Χασαπόπουλο, κοστιά. Το 1 μέχρι το 10. Πήραμε στο κυνήγι στην πλατεία στο τέλο. Φάει κάτι μπουκαλίδια να πούμε κάτι σου. Παιδιά, εγώ μη δεν είμαι από του άλλου, είμαι και τα λοιπά. Ήμουν εκεί, λέω τι γίνεται, ρε παιδιά. Χασαπόπουλο. Φάει κάτι άβρα στο κεφάλι του, ρίξα να πούμε. Σαν του Ήβιτ τα άβρα. Τη μπήρε εκεί που έπαιρνε μισοκεμάτη, μπήρε μισοκεμάτη. Ρίξα τον Πόλτο Χασαπόπουλο στην πλατεία στο τέλο. Πήρε πράσινο κάποια με το που και το κρύο του μαλίου. Λέω εκεί πέρα. Καμό, κάτι βλαχοπαοξίδε, κάτι τσιγκάνου είχαμε εκεί, τον πήραμε σε κάτι. Είχε! Γιατί είναι Πάοκ οι Ρωμά, οι Τσιγκάνοι είναι Πάοκ, δεν πιστεύω, πέφτουν τα σύνορα. Δεν είναι όλοι, δεν είναι όλοι, δεν είναι αυτόνομοι, θυρα 10. Δεν έχει, δεν μπορεί, δεν έχει, μισό λεπτό. Τι Ρωμά, πάει ο Ρωμά. Στο πανεπιστήμιο πάει ο Ρωμά. Δεν πάει. Δεν πάει. Δεν πάει καθόλου. Δεν πάει. Στην εσωτερική σχολή όλοι εκεί είναι. Ναι, όλοι οι πολιτικέ επιστήμε έχουν. Βέβαια. Μελλοντικοί πρωθυπουργοί, υπουργοί. Εύκολα, ο Μαραντόνα έβγαινε εύκολα πρωθυπουργό. Όλοι αυτοί που βλέπει τώρα που κάνουν του αναρχικού. Σε 10-15 χρόνια, 20 θα είναι υποψήφιοι βουλευτές. Η καινούργια είναι το πουλί, δηλαδή αυτή. Θα είναι. Καινούργια, ναι. Από το φετινό πόρτο έγινε πρωθυπουργός. Αυτοί οι Ρουβίκονες. Οι Ρουβίκονες τώρα που τους βλέπεις. Ναι. Ξέρεις τι συνδικαλιστές θα γίνουνε. Τι Ρουβίκονες. Τι πρώτη στο τέλειο στον δρόμο και πιαστείτε χέρι-χέρι και πάμε. Τέρμα πιάσει αυταπάτε. Γαζάκια δεν έβαζε ο Σιμίτης με την 17 Νοέμβρη. Σιμίτη. Τι λέει τώρα. Μετά είδε μαμαλίκα με του Εβραίου εκεί τα έβαλε στο βλάκι του. Αποκλείεται, δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Από τον Μπάκ δεν ψήφισε πρωθυπουργό. Δηλαδή του βλέπει όλου φάτσε. Ναι. Φάτσε. Ο Βαρέλα έγινε πρωθυπουργό στην Ελλάδα. Ούτε στην Ουγκάντα. Ο Τόσκα έχει. Τίποτα. Έχει φάτσα ο Τόσκα. Σου πω εγώ ποιος θα είναι. Ολυμιός. Με Βραζιλιάνα μάλλον και βολιό την μπαμπάρη. Ολυμιός μπορούσε να βγει δήμαρχος Κορδελιού άνετα. Με κλειστά μάτια. Με κλειστά μάτια. Χωρίς να πει κουβέντα. Δήμαρχος Κορδελιού. Δήμαρχος Κορδελιού. Ναι. Τόσκα με τίποτα. Με τίποτα. Ο Βέρμπλουμ είναι κρύος. Τίποτα. Με τίποτα. Τίποτα. Ο Μπίσεσβαρ. Ο Μπίσεσβαρ. Που είναι λίγο πιο μετακλής. Ράπερ μπορούσε να γίνει. Με πρωθυπουργός με τίποτα. Ο Χατσερίδη. Ο μόνος που μπορούσε να βγει μπροστά πεδαράς ήταν ο Πρίγιοβιτς. Μόνο αυτός μπορούσε να γίνει. Ο Πέλκας που είναι λίγο πιο έτσι κοντά ομολογητής. Ο Πέλκας ήταν να βγάλει κόμμενα την Οτοπούλου και να πάνε να βλέπουν τα αστέρια στο αστεροσκοπείο να πούμε. Να δει αγάπη μου δεν με τα αστέρια κτλ. Άσε τώρα ο Πέλκας, baby face. Τίποτα, ο Σιώπης είναι για πρωθυπουργός να ξέρεις. Ο Σιώπης. Ναι, ο Σιώπης είναι για πρωθυπουργός. Κοντός, γρήγορος, δηλαδή με νεύρο.
Θες ένα νευρικό, ένα νευρικό δεν είχες πρωθυπουργό. Σιώπης μπορεί να γίνει οδηγός απορριμματοφόρου, γιατί οι άλλοι, οι Ινδιάνοι πρέπει να είναι και ψηλοί, γιατί πρέπει να κάνει το άλμα να ανέβει απάνω, να ρίξει το σκουπί. Πάμε, αδερφέ, φύγε, φύγε που κάνουν το οδηγό. Η δεκάδα τους πρέπει να είναι. Ναι. Ακπομπ, ωραία, μπροστά, σέντερφόρ. Το Λιμιός παίζει 5 παιχνίδια συνεχόμενα, ένα αθληταράς δεξιά. Ωραία, Λιμιός. Πάρα τον Σάμπαρα τον Πουλήσης που κάνει παιχνίδια και τον γράφουν αριστερά. Ωραία. Πέλκας τον Πουλάς, δεκάρι. Πέλκας. Πάλε αυτούς τους δυο. Βέρμπλουμ και Κάνιας. Βέρμπλουμ και Κάνιας και άσε τον Μαουρίσιο. Ας τον Μαουρίσιο στον πάγκο για τη Λαμία. Ναι. Ο Βιερίνια πες του, κοίταξε να δεις, πάνε φάει με τον Ζαίρη καμιά μπριζόλα να ανέβει ο αιματοκρίτους, γιατί σε βλέπω χλωμό. Πάει κάνει καμιά ένεση στον κόλο B12, ξέρω εγώ, βιταμίνη B12. Μεσονεβάσει τις βιταμίνες, ναι. Εγώ την έκανα την ένεση να ανεβάσω βιταμίνες χθες. Την έκανες. Κάνε ο φαρμακοποιός ένας μηταράς ψηλός. Μια ένεση λέω, δεν γίνεται η κοπέλα να αρχίσει να με κάνει την ένεση. Με πιο γλυκά χεράκια. Έχει τις γριές, λέει, με τις αυτές, λέει, ρουφιάνε τουλάχιστον, σε με τρυπήσει να με κάνει την ένεση. Τέλος πάντων. Βιερίνια, κάτσε, φάει καμιά μπριζόλα να ανέβει το μεδοκρίτη σου. Τον Τόσκατε, τον Ρουμάνο θες. Τον Τόσκατε. Τον Κίσιου γιατί δεν τον πήρε τον καημένο. Τι αυτός, γιόρταζε κόλας. Τώρα πάρ' το να μαζί σου. Για το Μαλεζέ γιατί δεν τον πήρε. Πάρ' το Μαλεζά, πάρ' το Κίσιου. Κράτα τους εκεί να βάλεις το χάβο. Έχεις εξασφαλίσει εσύ διπλό. Όχι. Όχι. Η Λαμία είναι αλουνού. Mm. Δηλαδή είσαι δύο κλάσεις ανώτερος από τη Λαμία. Δεν ξέρεις όμως καμιά φορά τι γίνεται. Το έχεις δέσει ρε το παιχνίδι. Όχι. Του πανουριάζει με ποιον είναι, με τους κάτω δεν και είναι. Με, και με Ολυμπιακό μαζί λοιπόν, κόλπο. Εσύ με την Ξάνθη μπορεί να κάνεις κόλπο. Αυτή η κάτω δεν έχει. Άντε που θέλετε, Τσέλσι βλάχη τώρα. Πήγατε με τα κάκαδα εκεί πέρα στο Λονδίνο. Φωτογραφίες από χθες βλέπεις τι γίνεται. Στα μπαρ στο Λονδίνο, στις παμπ, τι έγινε, μπυράκλες και τέτοια. Υποβρύχια με τσίπουρα κλπ. Τρίχες. Τίποτα, μηδέν. Ωραίο γουστό. Μα δεν είναι και σεξ να κάνει στην Αγγλία. Όχι. Το πιο πιθανό να σου βγει κανένα πρίγκιπα Βίλιαμ. Και να έχουμε κανένα άλλο, κανένα μαρούλι να βγει. Να σου βγει μετά κανένα σαράπακλα, δύσκολα θα βρει γυναίκα. Κανένα μπάρι, ναι. Όπω εγώ πήγα επάνω να πούμε με το φίλο μου το Τερλίκα πριν 3-4 χρόνια που έχει την καραμελίτσα. Πήγαμε στη Γερμανία, στην. Στην Γκάρντι που είπαμε. Φραγκφούρτη. Στην Κολονία. Κολονία. Κρή. Κολονία που βρει γυναίκα να δει, α πούμε, οπτικό. 44 νούμερο παπούτσι, το δάκτυλο σαν κεραία να πούμε. Μια φορά λοιπόν θύμισε μην όρθιε με 44 νούμερο παπούτσι. Βλέπω μια, τι είναι τώρα ρε εσύ που θέλει κάτι, λέω άντρας είναι, γυναίκα είναι. Σαν τον Παράβα ήταν μια. Αυτή είναι ο ίδιος ομονιώδης λοιπόν, είπε στη μέντη είναι αυτός. Γελούσαμε που λες μας πήρε χαμπάρι τραβεστή, ο άντρο τον τραβεστή. Έλα. Η Κολονία, ναι. Ναι, αλλά έχει και μπουρνουζάδικα όμως εκεί. Τι μπουρνουζάδικα ρε. Αν δεις Γερμανίδα γυναίκα ωραία, πλατυπόδες τους ταμπάνες. Ψηλές άγαρες σαν τον Γκούι κάτι. Θα βάλεις τον Γκούι περούκα να πούμε. Όχι, αμαρτία. Σαν να βάλεις τον Γκούι περούκα. Σαν να βάλεις τον Παλί περούκα και να δεις τον Τζι γυναίκα. Ρε τι είναι οι γυναίκες αυτές. Το Παλί περούκα. Το σκέφτομαι στο μαγαζί. Αυτό έχει να τάθει να πούμε. Πήγα στην Κολονία και έπαθα σόκραπο. Μετά πήγα Ολλανδία δίπλα. Ολλανδία είναι λίγο, ναι. Φεδαράδες, οι άντρες γυμνασμένοι, γυναίκες, γυναικάδες, χρώματα, μάτια πράσινα, ιστορίες, λευκά δέρματα. Τι. Άσχημος λαός οι Γερμανοί. Πήγαν στην Αγγλία τώρα οι άλλοι. Η Αγγλία ήταν τραγωδία. Μόνο σε φασφουντάδικο μπορεί να πάει ο Κουλιανός με τον Ζαΐρη. Πού να πάνε. Και ξέρεις τι φασφουντάδικα έχουν. Ποιος αν του αρέσει ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Δεν νομίζω να είναι τέτοιοι. Ποιος αν του αρέσει ο πρίγκιπας Βίλιαμ. Δεν είναι τόσο μερακλείδες. Εκεί είναι εσύ Κωστή για να καταλάβεις οι άνθρωποι έχουν fast food, τηγανιτό, ψάρι και πατάτα. Αυτό τον άνθρωπο γιατί τον βγάζουν και τον εκθέτουν. Τον καημένο τον εκθέτουν τον άνθρωπο. Τον άθιμο μην το βγάλει. Ο οποίος είπε ότι υπάρχει ένας πλανήτης. Μόνο η γη λέει υπάρχει. Άμα πάθεις Αλτσχάιμερ, ό,τι θες λες. Ας υπάρχει κάποιος να τον πει, κάτσε πίσω ρε άνθιμε, κάνε relax. Δεν φταίει ο άνθρωπος. Όχι, να πει ένας φίλος να πάρει το πει. Από τη Μητρόπολη, από τη Γη. Μην το βγάζει στην τηλεόραση είναι τον άνθρωπο. Ρε. Αυτό που έπρεπε να κάνει πέρσι ο Μίχελ με τον Σαββίδη να τον πει κάτσε να τον μην κουνιέσαι, πρέπει να κάνουν με τον άνθρωπο γύρω του. Τον έβγαλε τώρα η άλλη το πρωί Ξανθιά με. Ποιος είναι αυτός ο μηταράς εκεί στο Σκάι, αυτός ο ασχημάτος με το λεμόνι. Κι αυτός άσχημος. Είχες ο Κωνσταντινίδης, λέει, κοίτα το. Γιώργος είσαι. Είχες ο Κωνσταντινίδης. Κάτι παρουσιαστές, κάτι πω, έχουν να φάνε 4 εβδομάδες κρέας αυτή. Ρε. Πού τους βρήκε ο Σκάι αυτός, κοίτα αυτό με το μουσί. Τώρα που κάνει έλεγχο αιματοκρίτη, 19 θα βρει το αιματοκρίτη. 4 εβδομάδες κρέας, θυμάσαι αυτούς που κεφέρει ο Άρη με το χατζάρα. Μην είναι τίποτα, τι είναι αυτοί που τους βγάλανε. Ρε ξέρεις τι κατάλαβα, τα κανάλια τα μεγάλα. Τι. Αυτοί έχουν τις γυναίκες να τις κάνουν σεξ και να τις βγάλουν στην παρουσίαση και τους άντρες τους δίνουν ψίχουλα να πούμε. Τίποτα, σε ένα καζάνι τρώνε, 4 άτομα μαζί. Εγώ όταν δούλευα στο TV Μακεδονία να πούμε. Ναι. Την είχε ο Καραβασίλης, ένας καλός επιχειρηματίας, το πουλάω λέει το κανάλι. Το πουλάω το κανάλι, θα έρθει ήταν ο Κυριακού. Ναι, θα είναι και λέγαμε για να μας κρατήσουν, να μας διώξουν, ποιους θα κάνουν κτλ. Είχαμε μια ξαθιά εκεί ωραία, τη Γιάννα Βάσου να πούμε, έλεγε τις ειδήσεις ναι, κτλ. Με φωνάζει εμένα, με συμπάθησε αυτός ο Αθηναίος, που λέει αυτό που λέει, όλοι οι άντρες είστε, λέει θα φύγετε. Τίποτα. Οι γυναίκες, είχαμε μια εκεί πέρα τη Βασιλιάδου,
καλή, άσχημη ήταν. Στο Τύπου Μακεδονία, ναι. Στο Μακεδονία, πολύ καλή. Δεν την κρατήσουμε, στο ραδιόφωνο να την κρατήσουμε αυτήν. Ήθελε μόνο μοντέλα, ήθελε. Ήθελε. Κοιτάω τη βάση μετά, δεν με είπε. Λέει τι θα γίνει, βρε Κώστα, λέει τι θα γίνει. Λέω, άσε, λέω, εσύ θα μείνει, μην στεναχωριέσαι. Κάτω στα φρόντ. Λέει, γιατί ρε, εσύ μου λέει να μείνω εγώ. Λέω, εγώ λέει, θα με πει, τι καλά πάει και η εκπομπή σου. Λέω, εμένα θα γιατί, γιατί λέω, εμένα ο Κυριακού δεν θέλω να με επιδείξει. Τα μπάτα. Αυτό την είπα τη γυναίκα, δεν λέω ότι το. Όχι, όχι, έτσι τη είπε. Τη βάση την κρατήσανε. Πώ γίνονταν αυτά. Πώ γίνονταν αυτό. Α, τότε, για και ο Κιμπόκο τι θα έλεγε τώρα. Τι θα πάνε, τα μένα να τα κατήσω Κυριακού. Εμένα δεν με κατήσω Κυριακού. Γιατί Κυριακού δεν με κατάει εμένα. Γιατί το Κυριακού δεν και κατάει την Καραβάχου. Την Καραβάχου. Την Καραβάχου κατάει και τα κατάει ο Κιμπόκο. Τα κατάει και τον Κιμπόκο και τα κάνει και εμένα με τον Κιμπούτι. Πούτι, πούτι, πούτι. Τον Κιμπόκο. Εγώ όμως ήμουν συνειδητοποιημένος. Λέω Βάσο, εσύ θα μείνεις εκεί. Εσύ, και εγώ άσε, εμείς δεν έχουμε σε νοιάζει για μένα. Να ξέρεις κατά πού θα κοιτάξεις κανέναν άντρα εκεί. Σωστό, μεγάλο σε ηλικία. Να σωθείς και εσύ να κάνεις καλή. Άσε με εμένα, λέω. Ό,τι φάμε και ό,τι πιούμε τώρα δεν υπάρχει. Την έκανα στον Καρατζαφέρη. Φυλάκια, κατευθείαν αέρα. Είχε αρθεί από την Αγγλία ο Καρατζαφέρης, έψε ένα φουκαράκι εκεί να κάνει το ρεπορτάζ. Να τρέχει το ρεπορτάζ, ναι. Ένα-δυο φορές την εβδομάδα και κάνει το καλά. Πήγες όμως. Γιατί να μην πας, γιατί να μην πας, γιατί να μην πας, γιατί να μην πας, ψαχουλέψει κανένας από το πουθενά, για τέτοια είμαστε, να μας ψαχουλέψει κανένας. Και μετά, φεύγοντας, λέει Κώστα, λέει γιατί το είπες αυτό, με λέει Βάσο. Γιατί το είπα. Λέω γιατί μοιάζεις με τη Μενεγάκη, λέει, τις φέρνεις, λέω λίγο. Δεν γίνεται αυτό. Μη. Λοιπόν, έκλεισε ακόμη το βιβλίο. Γράψω βιβλίο. Γράψε ρε, Κωστιένα, τόσο καιρό το λες ότι θα γράψει και ακόμα δεν έχει γράψει. Θέλω να μεταβιβάσω ένα κινητό στην κόρη μου. Να είμαι σίγουρο. Θα είναι δόλια μεταβίβαση. Πρόσεχε, μίλα και με του δικηγόρου σου. Μετά θα το γράψω το βιβλίο. Έτσι, ναι. Μετά τη μεταβίβαση. Το κοριτσάκι το καημέρο, τι φταίει. Να είμαστε σίγουροι. Θα την αφήσει μόνο με το τέτοιο, με το σκυλάκι. Η Μίνη τι κάνει. Καλά είναι η Μίνη. Κάθε Τρίτη έχουμε βόλτα με τη Μίνη. Α, τι κάνει βόλτα. Πάω τρώμε στο φαρσαλινό σουβλάκι. Τρώει και Μίνη. Κάθε Τρίτη, η Τρίτη είναι η μέρα μας με τη Μίνη. Τα σκυλιά καλύτερα από τους ανθρώπους είναι, να ξέρεις. Εγώ το έχω καταλάβει. Ναι. Τα σκυλάκια, όχι όμως τίποτα. Οι κακεντρεχείς ξέρεις τι λένε όμως. Άμα μίλαγε η Μίνη θα μάλωνες και με τη Μίνη. Επειδή δεν μιλάει τα καλά. Οι κακεντρεχείς είναι αυτοί που ξέρουν, ρε Κώστα. Όχι, λέει, η Μίνη λέει τα έχει καλά μαζί της γιατί δεν μιλάει η Μίνη. Άμα μίλαγε λέει και η Μίνη θα τσακωνώσουν να λέει μαζί της. Έτσι λένε. Δεν μου έχεις βάλει στόπερ στην εντεκάδα, Κώστα. Δεν μου έχεις βάλει στόπερ. Χατζερίδη Κρέσπο. Χατζερίδη Κρέσπο θα βρεις, ε. Ναι. Και τέρμα, εντάξει. Πασχαλάκης. Ο Πασχαλάκης δεν βγαίνει. Δεν κουνιέται. Άμα κάνει κανένα λάθος, κοιτάνε στο καφενείο πάλι διαγώνια. Ναι, ρε. Άμα κάνει λάθος ο Πασχαλάκης, ένα καφενείο κοιτάει εμένα. Τι κοιτάτε, ρε λάθος. Καράβλακι. Πολοχωριάτες, να πούμε. Κάνει μια απόκριση αυτός καλή ο Πασχαλάκης. Πάνω πάνω. Έχετε να πείτε τίποτα, ρε κόλο σε ρέι. Περισσότερο σε ρέι είναι εκεί πέρα. Τι θες, μου λέει, έκανε μια απόκριση. Χάστε, ότι είχατε εκτός από το Φορτούλα, λέω άλλο τερματοφύλακα διαχρονικό να έχει. Το Χαλκιά που έκανε ότι χτυπούσε κάθε μάτσο. Το Χαλκιά το Φλόρο. Αυτό το έχει ξαναδεί στο τερματοφύλακα. Να κάνω ότι χτυπάει όταν στραβώνει το μάτσο. Φλόρο. Πού τα δαχτυλάκια μου με τον Άγιαξ δεν είχε πάλι κάνει το ίδιο πράγμα. Μιλάμε για τραγωδία. Όχι αστεία. Λοιπόν, ο Κρέσιτς εκεί πέρα. Ο Κρέσιτς. Σαν το Τιτανικό εκεί πέρα μετά τη σύγκρουση με τον Παγόβουνο. Αλήθεια. Ο Φερνάντες στην αρχή φαινόταν ότι θα γίνει καλός, δεν σηκωστεί. Μια μέρα περνάω έξω από ένα γυμναστήριο. Ναι. Βλέπω τον Φερνάντες. Στα βάρη, πλαπωμένο. 120 κιλά πάγκο. Τι κάνει, μαλάκα του, είσαι τρελός να πούμε. Λέει, καμπατσέ, μούρε, πού, μούρε. Τι βογκάζε του λέω, δεν κάνει τέτοια γέφυρα. Βάλε 50 κιλά να κάνει εκρήξει του λέω να πετάζει από τη μια. Έγινε σαν το πορτιέρι, δεν μπορεί να σκύψει μετά. Να το βρέτε. Το βρέτε. Το παρακμείο πάγου το γούμενο. Έγινε ο πάγου σωματείο με τον άνθρωπο αυτό τον Άγιο τώρα. Το σταυρό του. Το κάνω το σταυρό του. Παοξίδε με το αριστερό το χέρι γιατί είναι και κομμουνιστέ και με το ΣΥΡΙΖΑ. Και κομμουνιστέ και από. Παοξίδε το σταυρό σου θα το κάνετε με το αριστερό το χέρι. Το ΣΥΡΙΖΑ να είναι καλά. ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ, βολευτήκατε μια γαρά, μην μιλάτε καθόλου να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο έχουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ έχει να μιλήσουμε και για ένα αγαπημένο θέμα, Ρεκοστή. Τη σάτυρα ή μάλλον καλύτερα για τις μιμήσεις. Τι μιμήσεις. Ως γνωστό, λέει, ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε με τον Γιώργο Μητσικώστα, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Ναι, ωραίος. Διαφορετική σχολή, πιο showman, αλλά απίστευτο ταλέντο άνθρωπος, μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτόν που μιμείται. Έρχεται ο Τζαχαράτος 7 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο Θέατρο με ολοκένουργιο show που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι καλώς. Και τρελό γύρι. Θα πας.
Του Σαχάρα το πάω, ναι. Ναι, τραβιέται. Μιλάμε για υπερπαραγωγή, πλούσια σκηνικά. Γιατί εγώ είμαι, ναι, ξέρω, δύσκολος. Είσαι δύσκολος. Δεν βγαίνει. Σαχάρα το πάω, φουλ, είναι ταλεντάρα. Γιατί του βγαίνει πηγαίο, ρε. Ταλεντάρα. Έτσι. Ταλεντάρα. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήριο στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Θα γυρίσει το κουμπαράκι σου και θα πάμε να το δούμε από κοντά. Αν πάω τον Σαχάρα, θα το πω, με ανεβάσει σκηνή. Εκεί θα γίνει το κλάμα. Εγώ μπορώ να το ζήσω αυτό σε πάρκο και μετά τίποτα. Α τα παρέτε, φύγω στα χωριό. Στα κάτω πορόγια να τελειώνω. Τι από τα πορόγια, σερών. Και εσύ σερέω. Έχεις μπλέξει αυτό. Έχουμε πιάσει όλα τα πόστα. Ναι, απίστευτο. Γιατί εσύ από πού είσαι? Εγώ Τούμπα γεννήθηκα εδώ. Οι γονείς Τούμπα, ο παπάς, η μάνα Τούμπα. Α, είσαι Τουμπιώτης, Τουμπιώτης. Αλλά είναι βρωμό αυτό, πως το λέω, είναι πρόσφυγες από Κωνσταντινούπολη. Ότι μηταράδες, αυταράδες, τετραγωνοκέβαλοι, δύσκολοι. Αλλά στη Λεμόνα δεν έκατσες. Πού να κάτσει τη Λεμόνα. Πού να κάτσει τη Λεμόνα. Πατρευόταν ο ξάδερφός μου ο Γιώργος Πόντιος. Έφυγε από το κάμπο. Έφυγα. Όσο πολλομό, πάρω το κεφάλι μου. Άσε με καημένα του λέω τώρα. Πάρουμε καλά όγκο στο αυτή να πούμε. Ανακάλυψα τη Wind Vision, Κωστή, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα με εκπληκτικό περιεχόμενο. Θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε ένα απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια, η Wind Vision είναι η μόνη τηλεόραση στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχεις ανεπανάληπτο περιεχόμενο στην τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και Funnel, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto. Δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, VLC Player και Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητές της καθώς και μοναδικές προσφορές στο win.gr κάθετος Vision στο 13800 ή σε ένα κατάστημα Wind που βρίσκεται κοντά σου. Μικρό διάλειμμα, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Παραγιάννη και επανερχόμαστε τόσο λίγου. Μετρόπολη 95 και 5 rap και cool show με τον Νίκο Κουλιάνο, βρίσκεται στο Λονδίνο και εδώ με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Μάγκη μου, Εμίλιος Γαβριλίδης στη ρύθμιση του ήχου, το 2310-90-90-90 να το δώσουμε στη διάθεση του κόσμου, Κωστή. Η εντεκάδα του ΠΑΟΚ είναι ένα θέμα. Τι θα κατεβάσει ο Λουτσέσκου και αν θεωρεί και ο κόσμος ότι πρέπει να χρησιμοποιήσει και αλλαγές. Αν τη Λαμία την είχε τρυπήσει ο ΠΑΟΚ, ναι, ευχαρίστως, να βάλω τη βασική μου εντεκάδα και να προωθήσω και πρώτο. Λοιπόν, αν ο ΠΑΟΚ δεν την έχει τρυπήσει τη Λαμία, που είναι το πιο πιθανό γιατί η Λαμία μπορεί να τρυπιέται. Μπορεί να έχει φιλίες. Ίσως. Με άλλα σωματεία. Πετάς αυτούς που μπορεί να πουλήσεις και αυτούς που θέλεις να διώξεις. Με τον Παραγιάννη έξω είχαμε κουβέντα. Ναι. Λέγαμε ότι με τους Αιγύπτιους οι οποίοι είναι φιλόδοξοι κτλ. Δώστε μια ευκαιρία του Βάρντα να σου δείξει να και πέντε πράγματα. Στο οξύτη να πούμε. Μπράβο, στη Λούτον. Στη Λούτον, την Πλούτον κτλ. Με 5 εκατομμύρια. Βάλτον. Πάτω να τραβήξει δύο τρίπλες, δύο κούρσες. Και ό,τι δείξει στο κάτω-κάτω. Έτσι κι αλλιώ. Μπα, λήξει 4-2 να κερδίσει. Ή 3-1. Ή 2-1 να κερδίσει. Κερδισμένο θα βγει ο Πάκα με τον Τόσο. Καθίσει ένα γκολ ο Βάρντα. Ο Πέρκας να καθίσει ένα σου λέω σε τέτοιο μάτς. Εκτοξεύεται τιμή του αμέσως. Εκτοξεύεται τιμή, τελειώσαμε. Δεν υπάρχει δεύτερη κλίση. Και Ουάρτα και Ζημιώνει τα πάντα. Τους δυο παίχτες οι οποίοι είναι η ακρογωνία ηλίθι, δηλαδή ο Βιερίνια και ο άλλος ο ψηλός, ο οποίος τον θες εκεί στον γκολ το δύσκολο. Μπράβο. Τον αφήνεις και πες, ας την Τζέλσι τώρα ψηλέ, η Λαμία είναι. Αν και μου λένε παίζει Πειραιώτης ρέφερι με τη Λαμία. Δεν ξέρω κατά πόσο παίζει ρόλο αυτό. Θα στείλουμε το Σέζο που είναι δικό μας. Ναι, και μια φανέλα του Μακεδονικού. Και είναι πανέτοιμος, μια... ό,τι πρέπει. Πάμε στον κόσμο. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα, ρε. Καλημέρα. Μόλις με ενημέρωσε ο εργοδηγός εδώ του έργου. Ναι. Πως υπάρχει μια περίπτωση να κάνει αγωγή, καταγγελία για διαφυγόντα κέρδη στο Μετρόπολης. Γιατί για κανένα τέταρτο είχε σταματήσει το έργο, είχαμε πιο έξω τα μηχανήματα και κλαίγαμε, ρε Ραπτόπουλε. Κλαίγατε. Κάτσε, ρε Ραπτόπουλε, μη μας το κάνεις αυτό που είναι πρωί, σε παρακαλώ. Τι έγινε, για ποιο πράγμα, για τα τύπ, τι έγινε. Όταν άρχισα κάνεις το κυμπόκο, το βάλαμε, και δεν πρέπει τίποτα εδώ μέσα. Φαντάζομαι τον Κιμπόκο στο αμάξι του Κυριακού και τη Γιάννα βάψει στο πίσω κάθισμα. Ακούω
άκουστε να δείτε. Δεν γίνονταν τα βουλένα. Ναι. Επειδή εγώ είμαι μαθητής του Ραπτόπουλου και προσπαθώ να βλέπω μπροστά. Κύριε Γιώργο Σαββίδη. Όχι. Είναι αναφέρετο δικαίωμά σας να ανεβάσετε ό,τι θέλετε στα social media. Ναι. Αλλά κάνετε ένα λάθος. Τι λάθος. Τα έχετε βάλει με την ΑΕΚ. Χωρίς να σκέφτεστε λίγο πονηρά. Πυρηλικέρ με τον Ολυμπιακό. Βλάξι. Η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ είναι ο ρυθμιστής του πρωταθλήματος πλέον. Η μόνη ομάδα η οποία θα σε παίξει 4-4-2 ανοιχτά είναι ο Παναθηναϊκός. Τα υπόλοιπα ντέρμπι είσαι σφιχτός. Ναι. Θα έρθει η ώρα να παρακαλά στην ΑΕΚ να πάρει σφιχτή στον Ολυμπιακό. Αυτά δεν τα σκέφτεσαι όμως. Για να δώσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ στον Πάοκλες δηλαδή. Εσένα θα σε τιμωρήσει τώρα η ΑΕΚ. Λες, ε. Τι είναι αυτά που γράφεις. Εντάξει ότι έχεις γλωσσόφυλλα και φιλίες, ξέρω εγώ, τηλέτυπος εκεί, μετοχικό κεφάλαιο, μαρινάκι. Εντάξει, τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε, είναι γνωστά. Φιλίες. Είναι γνωστά ότι ενωθήκατε με τον Ολυμπιακό για να φάτε το Μελισανίδη. Το θέμα είναι ότι φαγώθηκε μόνος σου. Τζάμπα κάνατε συμμαχία. Στο τζάμπα, για να φάτε το τζάμπα, κάνατε τζάμπα συμμαχία. Κάνατε τζάμπα συμμαχία. Δεν χρειαζόταν να συμμαχίσετε με τον Ολυμπιακό. Δεν κάνει ότι ίδιοι είστε, δεν έχετε διαφορά. Ω, βαρύ. Διαφορά, αυτό είναι βαρύ. Γιατί είναι ίδιοι, ρε φίλε, γιατί. Γιατί είναι ίδιοι. Ναι. Γιατί δεν παραδέχεσαι ότι θέλεις να γίνεις ο νέος Ολυμπιακός για τα επόμενα 20 χρόνια. Δεν είναι κακό. Μαγιά είναι. Να το παίρνεις. Εγώ σας, ναι. Εγώ σας ζηλεύω. Αχα. Γιατί δεν το παραδέχεσαι, ρε Παοξίδες. Και εσύ Ολυμπιακός έγινε στα χαρτιά, το πήρες πέρσι, μην το ξεχνάς όμως. Ναι. Μα είμαι μάγκας και το πήρα. Μάγκας είσαι. Όχι, καλά και λέει, το ζηλεύει. Το ζηλεύει, εντάξει. Βέβαια, το κακό είναι που δεν το παραδέχεστε. Εσύ θέλετε να πάρετε πρωτάθλημα και στο λεπτό πήγα να παίρνει καταδίδι. Είστε καλά, ρε. Αυτό είναι αυτό. Είστε καλά, ρε. Πολύ κακή εικόνα αυτή. Καστογιανέ, Τσάμπιος Λίγκ, είδες. Αποσπασματικά. Γιουβέντους Παρί τελικό, το βλέπεις? Δεν βλέπω ότι Παρί να φάνει τελικό, Κωστή, δεν έχει άμυνα. Την είδα κι εγώ χθες, είχε ένα 20 λεπτό κενό πολύ. Έχει κάποια κενά διαστήματα, ναι. Έχει μια απίστευτη τριάδα στην επίθεση. Τετράδα βγαίνει και ένας Βεράτε, ένας Κολοκάφε. Ναι. Δεν είναι πολύ καλή, τα δύο αμυντικά της κάθετος δεν είναι στα επίπεδα που ήταν πέρυσι και πρόπερσι. Δεν τη βλέπω για τόσο ψηλά. Λοιπόν, την Κυριακή με Κιμπόκο στη Μαρμίτα σε περιμένω. Καλημέρα, μια χαρά. Πάμε. Πάμε στον επόμενο, καλημέρα. Έλα. Καλημέρα, παιδιά. Χαίρετε λίγο το ραδιόφωνο μόνο χαμηλός γιατί σε ακούμε λίγο μπερδεμένα. Ναι, μπερδεμένα. Καλημέρα, τώρα με ακούτε. Το παλεύουμε. Σκατά. Αυτό που λέει. Ναι. Το πάω, εγώ το βλέπω διπλό. Θα σε πω το γιατί. Το πάω. Εσύ το πάω που το βλέπεις διπλό. Θα σε πω το γιατί πρώτα. Ναι. Και μόλις το πω εσύ θα με πεις. Εάντε πες να μάθω τι. Επειδή κουμπαράκια είναι και ο Αμπράμοβιτς με τον Σαββίδη. Κουμπαράκια μου κουμπαράκια. Ναι. Ναι. Και επειδή οι δουλειές Αμπράμοβιτς δεν πάνε καλά τελευταία. Ναι. Όταν βάζεις ένα και παίρνεις 10, το λιγότερο είναι πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε. Οπότε δεν υιοθετώ πες. Δεν υιοθετώ. Ναι. Άρα το μάτς μπορεί να έρθει κανένα 0-1, κανένα 0-2. Λες τόσο διαστροφική σκέψη. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να είναι και έτσι το μάτς αυτό. Δηλαδή, γιατί να μην είναι, αφού κουμπαράκια είναι από το ίδιο κόμμα, συμμαθητές, αγκαλίτες, φυλάκια, φωτογραφίες. Ήθιστε υποξίδες όταν χάνετε να είναι ύποπτα τα μάτς, αλλά όταν κερδίζετε είσαι μεγάλη ομάδα να έχεις υπόψη. Με τη Βίντη ήταν ύποπτο το μάτς για σας. Είσαι σε εξαίρεση του κανόνα. Λάθος κάνεις. Περιμένω να γίνει το 0-1 και να μου πεις ότι το παίξαν στο στοίχημα ο Σαββίδης με τον Αμπράμοβιτς. Να πέσουμε κάτω. Να δεις τι ωραία που θα έρθουν στο στούντιο εδώ οι υποξίδες. 100 μηχανάκια τα κάμπολα. Καρ τα πετρόνια. Έγινε καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε στον επόμενο. Ναι, καλημέρα. Όταν χάνει ο ΠΑΟΚ είναι το μάτς ύποπτο. Όταν κερδίζει ο ΠΑΟΚ. Όταν κερδίζει ο ναι, μπράβο. Έλα, φίλε. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα, εσείς, ναι. Καλημέρα. Ναι, άκουσα το φίλο προηγουμένως που έλεγε ότι πιθανόν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ να παρακαλάνε την ΑΕΚ να φέρει εκεί στο Καραϊσκάκι. Ναι, γιατί είναι ρυθμιστής του τίτλου βέβαια. Θέλω να σου πω κάτι. Εγώ είμαι ΑΕΚτης, άρρωστος, να μην έχουν καμία αμφιβολία οι οπαδοί του ΠΑΟΚ ότι η ΑΕΚ
θα κάνει ό,τι να κάνει για να μην πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Ο αντίπαλος της ΑΕΚ δεν είναι ο ΠΑΟΚ, μπορεί του ΠΑΟΚ κάποιος να είναι η ΑΕΚ. Το βλέπετε δηλαδή τον Ολυμπιακό σαν πολύ μεγαλύτερο μέγεθος από τον ΠΑΟΚ και εσείς οι αεξίδες? Όχι, κάντε λάθος. Πες ναι. Τον ΠΑΟΚ δεν το βλέπω σαν ηθικό σωματείο. Τον ΠΑΟΚ το βλέπω σαν συγγενικό σωματείο, λόγω ότι έχουμε μια καταγωγή που είναι κοινή. Μπορεί αυτή τη στιγμή να μην το καταλαβαίνουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Ενδεχομένως να έχουν και φίλε. Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ είναι 50% Έλληνες, 10% Πακιστανοί, 10% Ρώσοι. Ντροπή της προσφυγιάς δεν είναι όμως. Ναι. Τα λένε αυτά. Λέω ψέματα, δεν σε λένε ντροπή της προσφυγιάς. Όχι, το λένε και θα σας πω κάτι. Εγώ είμαι γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη. 5,5 χρονών ήρθα στην Αθήνα, γιατί ζω στην Αθήνα. Η οικογένειά μου έχει μαρτυρήσει από τους Τούρκους και το να με λες εμένα ντροπή της προσφυγιάς δεν το δέχομαι. Συμφωνώ. Γιατί μαρτύρησαν οι γιαγιάδες, οι γιαγιάς, τι έγινε εκεί? Γιατί ήταν Έλληνες. Είναι απλό. Ο παππούς μου ήταν 11 χρονών στην συνθήκη της Λοζάνης, Ήμβριος. Έτσι, με τον αδερφό του το μεγάλο δεν βρέθηκε ποτέ. Ο αδερφός το μεγάλο ήταν στο ελληνικό στρατό αξιωματικός και ο παππούς μου πήρε τουρκική υπηκότητα επειδή κάποιοι αποφάσισαν να πουλήσουν το νησί και τον κόσμο μας. Αυτό όμως δεν με κάνει με ανατροπή της προσφυγιάς. Και όταν ήρθατε εδώ όμως σας λέγαμε πρόσφυγες και Τούρκους και λοιπά, έτσι πέρασε δύσκολα ο κόσμος που ήρθε εδώ, από εκεί. Το να με πούνε πρόσφυγα για μένα είναι όρος τιμής. Σωστό, μαζί σου. Το να με λένε τουρκόσπορο όμως, μπράβο, για μένα είναι ό,τι χειρότερο που αν πεις. Όμως επίσης, καλό να το πω αυτό. Για μένα ο ΠΑΟΚ δεν μπορώ από την δεύτερη μου ομάδα, γιατί για μένα η ομάδα μου είναι μόνο η ΑΕ. Εύχομαι να το πάρει ο ΠΑΟΚ, άμα δεν το πάρει η ΑΕ. Πρέπει να το πάρει για αυτό που εκφράζει, για το λαό που εκφράζει. Μπορεί να διαφωνούν οι φίλοι μου οι Αλιανοί. Ο ΠΑΟΚ είναι ένα τεράστιο σωματείο, παίζει την καλύτερη μπάλα. Έχει την καλύτερη ομάδα και να ξέρουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κάτσει, να χάσει ή να μην μπορέσει να πάρει αποτέλεσμα. Αν χάσει στα ίδια έχασε. Αν χάσει από τη διευθυνσία έχασε. Να δώσουμε το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό. Κατανοητό. Επόμενη γραμμή. Επόμενος, ναι, καλημέρα. Πέρα. Καλημέρα σας. Έλα, φίλε. Ραπ. Ναι. Τι διαμάντια κατέργαστο είναι αυτό δίπλα σου. Ναι, ναι. Τι διαμαντάκι είναι αυτό που εμφανίστηκε ξανά. Είναι από του Ριχάρδου, είναι. Ριχάρδου, αυτό που κατασχέσανε. Ξέρω από που είναι, πάντως εγώ το απολαμβάνω, μου αρέσει να μείνει για λίγο κόμμα. Θα τη στείλω τον Κουλιανό εκεί στην Τζέλση και να κάνει σεξ με τον πρίγκιπα. Το κάνει. Για πέρσι για την ΑΕΚ, για τον Καστοριανό έχω να πω ότι το πρωτάθλημα το πήρε με έναν τρόπο, να σου δώσω ένα παράδειγμα, ο Ολυμπιακός, σαν να λέμε, είχε βγει με την κοπέλα του, τη μέθησε, πήγε στο μπάνιο, χώθηκε ο εξής, το πήρε και έφυγε. Επόμενη γραμμή, φύγε. Κλείσε με αυτό, ναι. Ναι, μπρος. Λέγε. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, λοιπόν, δύο πραγματάκια για τους φίλους της ΑΕΚ. Για τον Καστοριανό πρώτα. Ναι. Το πρώτο είναι... Στον πρώτο το τελικό του κυπέλλου που πήρε ο ΠΑΟΚ, τότε δεν τα είχαν κοινιασμένα ο Σαββίδης με τον πρόεδρό τους και τελικά ο πρόεδρός τους την έκανε γυριστή και χάλασαν τη συνεργασία. Τι τους πειράζει τώρα αν ο ΠΑΟΚ τα έχει βρει με τον Ολυμπιακό? 1-0. Το θέμα είναι, το ΠΑΟΚΣΙΑ τον πειράζει, ναι, παρακαλώ. Όχι, εμένα καθόλου. Αφού πήγαμε μαζί να ρίξουμε αυτό που τόσα χρόνια γίνεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο και το ρημάξανε, γιατί δεν με πειράζει. Έπεσε δηλαδή η Χούντα, έπεσε η Χούντα λες το ποδόσφαιρο. Δεν έχει πέσει τελείως, αλλά δεν είναι όπως πριν. Το δεύτερο είναι, χθες βγήκε ένα βίντεο... Δηλαδή φέρατε με το Falcon... Ανδίας, ναι. Το οποίο βίντεο δείχνει ξεκάθαρα ότι ξαφνικά μπήκαν 300-400 άτομα σε μια κερκίδα της ΑΕΚ, η οποία φαίνεται ότι είναι φιλήθηκη όσοι ήταν εκεί, δεν κάνανε τίποτα. Παναθηναϊκή ήταν, φίλε, αντίπεινα ήταν, προβοκάτσια ήταν, το κατέστρεψε ο Παναθηναϊκός στην ΑΕΚ, φίλε. Αυτό είναι. Δηλαδή αυτοί οι 300 που φέρονται... Φιλέ, οι αεξίδες, θα σου πω. Μισό λεπτό. Ναι. Ήταν 300 άτομα, οι οποίοι κατεβαίναν στη φυσού, μέσα εκεί στο... Συντάφρο. Στο λαγούμι, ρίχναν κάνα ράνα και άμα δείτε στο βίντεο, φαίνεται ότι κατεβαίνουν πάνω κοντά, ρίχνουν αντικείμενα μέσα στους Ολλανδούς και αυτός που πάει και τους διώχνει, είναι φύλαθλος της ΑΕΚ με επίσημη στολή και τους μιλάει. Πώς είναι Παναθηναϊκή? Άμα ήταν Παναθηναϊκή, θα υπήρχε άλλη αντίδραση. Να κάνω άλλη ερώτηση. Yeah. Η original είναι κολλητή, yeah, με τον... πώς το λένε? Το Μελισανίδη. Με το Μελισανίδη. Γιατί οι δύο φορές η original? Δηλαδή να μας πει ο original... Για ποιο λόγο πήρε τα 40 Μελισανίδης. Γίνεται ο Τζερτζελές αυτός εδώ, επειδή ξέρει ότι ήδη από τους υπόλοιπους φιλάθλους υπάρχει γκρίνια για την ΑΕΚ, για τις μεταγραφές κτλ. Με αυτά εδώ η ΑΕΚ θα φάει 2-3 χρόνια στην Ευρώπη, θα τους πει πάμε όπως ο Παναθηναϊκός με πιτσιρίκια, γιατί εγώ
Δεν υπάρχει λόγος να κάτσω να βάλω. Άρα καταλήγουμε, ότι ο Τσιγκουναράς έβαλε την original, θα τα κάνει μπάκαλο για να μην πληρώσει ευρώ. Εννοείται, θα φτιάξει το γήπεδο, θα πάρει και τα γύρω-γύρω όλα τα ό,τι θα μπορεί να συμβάει από το γήπεδο, θα πάει στον ερασιτέχνη και θα πει όποιος θέλει να πάρει την ομάδα. Ελεγχόμενη, άρα ήταν ελεγχόμενη από το Μελισσανίδη η original. Εννοείται τώρα, δηλαδή ο Σαββίδης κατάφερε τους παοξίδες που όπως και να έχει είμαστε πιο περίεργη ιστορία. Τους έχει καταφέρει να γίνεται αγώνας, ούτε εισιτήρια πήγαν να πάρουν σε άλλα γήπεδα να κάνουν ντου, ούτε μέσα στην ντουμπα πέφτει χαρτάκι, όχι φωτοβολίδα να ανάψει, και δεν κατάφερε ο Μελισσανίδης που είναι άλλη ιστορία να ελέγξει 100-200 άτομα. Έφυγες με αυτό, πολύ ωραίος. Ωραίο είναι αυτό που λέει. Λογικό. Είναι οι δύο εκδοχές. Ή τα προβοκάτσια των Παναθηναϊκών. Ή η ΑΕΚ το έκανε για συγκεκριμένο λόγο. Και το έκανε δύο φορές. Το δύο φορές είναι αυτό το οποίο τραβά την περιέργεια. Ναι, έτσι. Εσύ τι λες. Ναι, εγώ νομίζω ότι του Μπελισσανίδη έργο είναι. Ναι. Πάμε επόμενη γραμμή, ναι. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα. Καλώς τον. Χρήστος Βελβούρνη. Καλώς την Μεβούλη. Την ασπρόμαυρη ή την γιανόλευκη τελικά. Την ασπρόμαυρη, για να καταλάβεις έτσι, ποιος είναι. Έτσι, τι θα γίνει με αυτό τον Καστοριανό, τι πίνει και δεν μαζί. Δεν ξέρω ρε φίλε, μπορεί να κάνει ενέσεις βιταμινών, γιατί εμένα μου κάνανε μια ένεση εχθές στον κόλο. Και νιώθεις και νιώθω βρούτος να πούμε. Έλειπε ένα... Κάτι τέτοιο παίζει, γιατί για να λέει τον πάω Ολυμπιακό, δεν πάει καλά, λείπει και ο Κουλιανός να πούμε. Λέω, δεν είπε αυτό, είπε... Είπε θέλεις να γίνεις από τον Ολυμπιακό. Είσαι ίδιο DNA. Ναι. Πες το και δεν το λες. Καμία σχέση. Ναι. Καμία σχέση το DNA του ΠΑΟΚ με του Ολυμπιακού. Και ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει... Πρόεδρος στην ΕΠΟ γιατί έβγαλες δικός. Ο γραμμένος του ΠΑΟΚ όμως είναι. Γεια. Με 6 βαθμούς μπροστά και έχουμε χάσει ένα σωρό βαθμούς από διαιτησία δηλαδή. Βγήκε... Βγήκε τους ταπάνης ο πρόεδρος στην ΕΠΟ. Και τι έγινε, μας βοήθησε κανένας. Αυτό λέω. Τον βγάλατε εκεί και δεν σας βοήθησε. Είναι δηλαδή ανίκανος πρέπει να σας βοηθήσει. Και τη ρετσινιά τρως δηλαδή και έργο δεν γίνεται. Σωστό αυτό που λέει. Κοίταξε, εδώ. Ο ναι. ΠΑΟΚ ένα πράγμα ακόμη. Ο ΠΑΟΚ είναι πρωταθλητής. Ξέρεις γιατί. Γιατί έχει πρόεδρο πρωταθλητή. Έχει προπονητή πρωταθλητή. Καζαντζίδης. Και έχει και τον Μπρίγκεβιτς που είναι πρωταθλητής. Αυτοί οι τρεις θα φέρουν το πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ό,τι πεις. Έγινε Χρήστο. Έγινε φιλαράκι. Τα λέμε, ωραίος. Καλημέρα. Καλό να είναι. Μελμούρνη. Μελμουρνάρα, βέβαια. Ναι. Ναι, καλημέρα. Καλώς τώρα. Καλημέρα σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια πράγματα στα social media που βγαίνουν για τον ΠΑΟΚ σχετικά. Ναι. Για την ΑΕΚ, με συγχωρείτε. Ότι για τον αποκλεισμό τους 5 χρόνια και τέτοια, ότι υπάρχει περίπτωση. Για τους δικούς μας οπαδούς, όταν παίζαμε την Paris Saint-Germain, πάγαμε 5 χρόνια για τη Rapid Vienna. Ξέρετε να διώξετε τον Βουλινό, υπήρχε λόγος. Ναι, απλά θέλω να πω, εμείς τα ξεχνάμε τα δικά μας λάθη και έχουμε κατηγορούμε μόνο την ΑΕΚ. Εμείς είμαστε δηλαδή καλύτεροι. Απλά αυτό ήθελα να ρωτήσω στους οπαδούς μου, Συμμορφώθηκε, περάσανε χρόνια από τότε. Αυτά που έκανε τότε ο κόσμος του Ποτέ. Έκανες ρε φίλε ποτέ πρωταθλητισμό σοβαρό εσύ πλην τον... Κυνήγησες κάνα πρωτάθλημα, είχες περιθώριο να κάνεις μαγκές και αφαίρεση βαθμών και τιμωρίες κτλ. Προωθούσες ένα λαό σπουδαίο κτλ. Αλλά μια ομάδα η οποία είχε καπελωθεί από το λαό της. Ο λαός του ΠΑΟΚ λέγαμε και λέγαμε παίζει και ο ΠΑΟΚ μπάλα. Τώρα παίζει ο ΠΑΟΚ μπάλα και είναι και ο λαός. Απλά αυτό το πράγμα το λέω επειδή τώρα βγάζουμε όλη γλώσσα για την ΑΕΚ που μάλλον θα πάρει καμιά πενταετία αποκλεισμού από την Ευρώπη. Καλά δεν θα πάρει πενταετία. Τα δικά μας, εντάξει όσο και αν πάρει. Αλλά τα δικά μας τα σκατά δεν τα βλέπουμε. Ναι, η διαφορά είναι όμως ότι εσείς το κάνατε μόνοι σας για να ρίξετε ένα πρόεδρο, ενώ ο πρόεδρος της ΑΕΚ μπράβο, θα κάνει μαζί με τους άλλους για να ρίξει στάχτη στα μάτια. Για να είναι άνετος. Πάμε επόμενη γραμμή. Ωραία τα είπε ο φίλος, ο ΠΑΟΞΙΣ. Καλημέρα. Έλα φίλε. Κωνσταντίνε. Μάλιστα. Λέμε ότι βγάλαμε δικό μας πρόεδρο στην ΕΟ. Όχι στην ΕΟ, στην ΕΠΟ. Όχι, δεν λέμε, βγήκε. Δικό σας. Ναι. Τάχα τον βοήθησε ο ΠΑΟΚ και ξέρω εγώ. Ο Τάχα τον βοήθησε. Εντάξει. Και τι έγινε. Αυτό είναι το θέμα, γεια. Και τι έγινε. Γι' αυτό τον βρίζετε τον άλλο το φουκαρά. Δεν είναι ικανός για τέτοια πράγματα. Τώρα χρειαζόταν ο Γκαγκάτσης με τα λεφτά του Σαββίδη. Τώρα, για το. Κατάλαβα ότι ήταν το τυράκι αυτό για να λέμε και να λένε αυτήν άρε δικό σας βγάλατε και κάνατε και η αδικία γίνεται μία πίσω από την άλλη για τις ομάδες της Μακεδονίας. Έλα ρε Κωνσταντίνε. Ποιες ομάδες της Μακεδονίας, για τον ΠΑΟΚ μιλάμε τώρα, δεν υπάρχει Μακεδονία. Καλά, και οι άλλοι την πληρώνουν, μη στεναχωριέσαι. Τον Άρη τον αφήσαν να βγει γιατί. Τέλος.
Λοιπόν, αυτό είχα να πω, τίποτα άλλο. Καλημέρα. 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 Από πάνω τα πορόγια, τα ψηλά που κάνει και κρύο. Έλα, μπράβο, έλα ρε πατρίδα. Από τα πάνω, γιατί από τα κάτω είμαστε βλάχοι από τα κάτω πορόγια. Εγώ έχω συμπεθέρια από και πάνω πορόγια. Α, μπράβο, ωραίος, ωραίος. Άντε, καλημέρα. Καλημέρα. Ωραία. Άμα ψηφίζουν και τα πορόγια ΣΥΡΙΖΑ, δεν γλιτώνει ο Μητσοτάκης με τίποτα. Με τίποτα, εμπρός. Πάμε, ναι. Στο τελευταίο. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Για το ημίωρο το τελευταίο. Ναι, για το ημίωρο, ναι. Μάλιστα. Καλημέρα. Είπαμε. Κωστή. Μάλιστα. Πήρα για να σου δώσω μια πάσα για σχόλιο. Μάλιστα, δώσε μια assist. Λοιπόν, πριν λίγο το διάβασα και καράφιασα, άκου δήλωση του άνθιμου. Δεν υπάρχουν άλλοι πλανήτες, εκτός δεν πήγαμε ποτέ στη Σελήνη. Πάλι θα το πούμε ρε φίλε, δεν ακούσε εκπομπή. Ο κύριος Άνθιμος, Παναγιώτατος, έχει Αλτσχάιμερ. Το να βγαίνει, τον αφήνουν να βγαίνει και να μιλάει, εκθέτει γενικότερα και τη Μητρόπολη τη δική μας, εκθέτει και τον εαυτό. Δεν θέλουμε εμείς να εκτίθεται ο Παναγιώτατος. Όχι, να βγουν οι άνθρωποι διπλανή του, παρατραγάμουν να τον συγκεντρώσουν, να τον συμμαζέψουν. Λοιπόν, θα βγει κανένας από κάνα αστεροσκοπείο και θα γελάσουμε να πούμε. Μην το... πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Να είσαι καλά, καλημέρα. Να επενθυμίσουμε ότι ανακάλυψε τη Wind Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Όλη η απίστευτη δύναμη της Wind Vision κρύβεται σε ένα απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια, η Wind Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόραση στην Ελλάδα με βάση το Android. Για να έχεις ανεπανάληπτο περιεχόμενο στην τηλεόρασή σου, από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα από το Google Play Movies, αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και TuneIn, διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto, αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη όπως Facebook Watch, VLC Player και Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση και λέγεται Wind Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητές της καθώς και μοναδικές προσφορές στο win.gr καθώς Vision ή στο 13800 και σε ένα κατάστημα Win που βρίσκεται κοντά σου. Ακολουθείς Μαράγδα Μπασάκου με δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Μετρόπολης 9.55, Rap και Cool Show, όπως κάθε πρωί 8 με 10. Να μιλήσουμε για ένα αγαπημένο θέμα πριν πάμε στις γραμμές, τη σάτυρα ή μάλλον καλύτερα τις μιμήσεις, καθώς ως γνωστόν όλοι οι ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε με τον Γιώργο Μητσικώστα, αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect και στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Διαφορετική σχολή, πιο showman θα έλεγα, αλλά απίστευτο ταλέντο ο άνθρωπος. Μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτόν που μιμείται. Ο Ζαχαράτος έρχεται από 7 Δεκεμβρίου στο Βερολίνο Θέατρο με ένα ολοκένουργιο show που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι και τρελό γέλιο εννοείται. Μιλάμε για υπερπαραγωγή με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public και στο ticketservices.gr. Οι παραστάσεις παίζουν κάθε Παρασκευή και Σάββατο και σε μια από αυτές ο Κωστής Ραπτόπουλος θα πάρει και το κουμπαράκι του Νίκο του Γουλιανό και θα πάμε. Τον αφήσουμε νομίζει να μιλήσει. Ούτε καν, ούτε κουβέντα δεν θα αρθρώσει. Τίποτα, μηδέν. Λοιπόν, οι γραμμές είναι ελεύθερες. Το 231-090-90-90 στη διάθεση του κοινού. Η 11 του ΠΑΟΚ. Θα πάμε πρώτα στην 11 τη Τσέρση, ναι. Και ο Κίρτσος. Ο Καμπαγέρο τερματοφύλακας, ο Έμερσον αριστερό μπακ, Κέχιλ και Κρίστενσεν στόπερ, Τζάμπα Κώστα δεξί μπακ. Ναι. Είναι και τρίτο στόπερ ο. Πώς το λένε, της... ο Κόντε. Ο Κόντε, ναι. Τώρα το μεταφέραν στο δεξί άκρο της άμυνας. Φάμπρεγκας, Μπάρκλεϊ αριστερός εσωτερικός μέσος και Λόφτους Τσίκ εσωτερικός μέσος. Πέδρο, Βίλιαν και Ζηρού. Η τριάδα του είναι καλή. Και άλλα και ο Λόφτους Τσίκ μπροστά. Πέδρο, Βίλιαν και Ζηρού. Ο Πάουκ παίζει με τον τρελό τερματοφύλακα. Το Μάτο και τον Βιερίνα στα μπακ, Βαρέλα Κρέσπο, βασική και η 5. Κάνιας Μαωρίσιο, βασική. Πέλκας βασικός, Πρίγιος βασικός. Ζάμπα Ελκαντουρί. Εδώ μπορεί να πεις ότι. Τον Ελκαντουρί για το βασικό, να γυρίζει περισσότερο σαν χάφ, να κλείνει μέσα και να γίνεται ακόμα πιο. Να βοηθάει τον Βιερίνα. Ελκαντουρί σαν έχει αριστερά και ο Ζάμπα. Εντάξει. Εγώ θα βάζα τον Πρίγιο Βιτσέξο. Το φοβάται το Μάτσο Λουτσέσκο, λογικό είναι, πάει συντηρητικά πάλι. Πάλι συντηρητικά. Ενώ... Δεν πάει συντηρητικά. Εντάξει, με τον Καντουρί που γίνεται ακόμα ένας χαφ. Δηλαδή δεν θα πάρει όλη τη γραμμή. Ένα, δύο, τρεις χαφ. Ναι. Ο Ζάμπα μαρκάρει. Ο Ζάμπα γυρίζει, βοηθάει. Ο Πέλκας βοηθάει. Ψηλό άντερ το βλέπω το μάτσο. Δηλαδή ούτε Μπίστα Βαρ ξεκινάει και να την κάνει κομπολόι την μπάλα που όντως την εξαφανίζει όταν θέλει. Ναι. Ούτε με Ουάρτα για να κάνει το κάτι υπερβολικό. Περιμένω και κοντά στο 60 να το μην Μπίστα Βαρ ή Ουάρτα. 5.000 παοξίδες θα είναι εκεί.
Είναι ήδη και κάποιοι, οι περισσότεροι μάλλον 2.300 δεν έχουν εισιτήρια. 2.300 έχουν εισιτήρια. Ακριβώς. Σύμφωνα λέμε χθεσινές πληροφορίες, περίπου 5.000 ταξίδεψαν κατά συνέπεια, λέει το ρεπορτάζ εδώ του Κουλιανού και του Ζαΐρη. Και του Δοβλέτοβλου. Του Χρήστανθος βέβαια. 2.700 δεν έχουν εισιτήρια στα χέρια τους. Και αν επιχειρήσουν να προσεγγίσουν τη Σαν Λουίς, θα υπάρξει σημαντικό θέμα. Θα έχει σοπάκι εκεί πέρα. Έχει άλογα. Οι αστυνομικοί έχουν άλογα και δεν παίζουν. Και δεν έχουν κάτι γκάλαντ τη δεκαετία του 80 με ξεφουσκωμένα λάστιχα. Δεν χαρίζει. Και οι ασφαλίτες να κυκλοφορούν με Σκόντα Οκτάβια 25 ετών. 140 χρονών είναι το γήπεδο. Πήγα να μπω σε αυτό το γήπεδο πριν καμιά 7-8 χρόνια ακουστεί. Δεν χωρά στο τουρνικέ. Δεν χωρούσα. Ναι. Μιλάμε για πολύ κλειστό τουρνικέ και πλησιάζαμε 3-4 μαζί και μα κοιτούσε το άλογο. Λε και πάμε στον κόσμο. Ο κόλο του άλογο εκεί είναι πιο μεγάλο από το κεφάλι του Βενιζέλου. Λοιπόν, εξάλλου χθε νωρί το απόγευμα. Η διοίκηση της Chelsea ενημέρωσε τους οπαδούς πως τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν. Μάλιστα λέει έξω από το γήπεδο υπήρχε και σχετική επιγραφή στην οποία ανακοινώθηκε το sold out. Άρα οι 2.700 θα πάνε να φάνε εκεί που έβαγε ο Κουλιανός στα βρώμικα. Καλή όρεξη να ακούμε. Πάμε στον κόσμο. Δεν έχει του εκεί σαν τα Γιάννε να ανοίξουν οι πόρτες. Όχι όπως τις προάλλες. Ναι, δεν έχει. Καλημέρα. Ναι. Και εσείς είστε. Καλημέρα. Κώστα, τι κάνεις, Κώστα. Έλα Κώστα. Τώρα ζαβός είσαι ή κάνεις πλάκα. Έλα Κυπόκο ημέρα. Εσύ που είσαι ο θείος του Κυπόκου. Είμαι το μπατζανάκι του Κυπόκου. Μπατζανάκι ο ίδιος Κυπόκου δεν είναι. Κυπόκο μου αγαπάω και να την πάρω εγώ ρε. Ο Κυπόκο το καλοκαίρι θα πανηγυρίσεις πρωτάθλημα. Εσύ θα πανηγυρίσεις. Έλα Κωστή μου, έλα. Έλα καλημέρα. Α, κρύε, κρύε μηταρά. Γιατί ρε Κωστή μου. Κρύε μηταρά. Έλα, μη, περίμενε, περίμενε. Μη, σε παρακαλώ, με έβρισε χθες. Ποιος? Ο άλλος, δεν ξεπερδεύει τώρα, από εδώ και πέρα, θα το κάνω τέτοιο, θα το σατυρίζω λιγάκι. Ποιον? Ο Πεθεριανός, με έβρισε. Ποιος έβρισε? Με είπε, λέω, Κώστα, να στείλεις κάποιον εκεί να τον ηρεμήσει, να τον κάνει, τον είπα, και με πήρε τηλέφωνο. Γιατί? Τι σε είπε? Αγαπιέστε μωρέ τώρα αφού. Τι έκαπιε, τώρα δεις, με έβρισε για άσχημα κιόλας. Άσχημα, με πήρε τηλέφωνο, γιατί είπα τέτοιο πράγμα, επειδή είπα, έλα Κώστα, στείλε κάποιον αδικό σου άτομο πάνω Καστοριά να τον ερημίσει, να τον κάνει, ξέρω εγώ, γιατί γκαρίζει, κάνει, ξέρω εγώ, και γκαρίζει. Ποντιέ, ποντιέ. Στο φαρμακείο χθες που πήγα, ναι, αλλά, γόρι μου. Επειδή με δώσε κάτι ενέσεις, μου λείπει η βιταμίνη D και B, η βιταμίνη B, ναι. Την πήραν. Μου την πήραν γιατί την πήραν πολλοί φίλοι εδώ πέρα. Δε, βιταμίνη Μπέ. Έχει και βιταμίνη και ένεση κατά της ποντιακής φλεβίτιδας. Δηλαδή είναι μια φλέβα που περνάει από το κεφάλι του πόντιου, δημιουργεί σε λίρα. Θες να πάω την άλλη φορά, μια φορά την εβδομάδα, να σου πάρω μια ένεση. Το φίλο μας το δίπλα που έχει, ήμουν σαν άνω πορόγια. Έλα ρε εσύ, πρωτεβουσιάνος εσύ, εμείς είμαστε μάση κάτω. Το καφενείο ήθελα να γουστάρσετε την καφετζού. Τη μάνα! Καφετσού! Ναι. Εκεί δεν είναι στο. Είχε τον πλάτανο, απέναντι είχε ένα μπακάλικο και απέναντι από τα αριστερά μεριά όταν μπαίνει στην πλατεία την πέτρινη που είναι, είναι το στρατόπεδο. Εκεί ήμουν εγώ. Κατάλαβα που είσαι. Και ήθελες να μαρκαλέψεις τη μάνα, την καφετζή, ρε παιδί, τρελάτε. Ναι, ναι, από τη γουστάρι, τη μάνα. Η μάνα και η κόρη ήταν εκεί πέρα. Και όταν πηγαίναμε για σουβλάκια και όλα σε έψινε, γιατί κάτσε 8 η ώρα, ναι, επειδή ανάφεζε άλλο πορόγιο εκεί ήμουνα. 6 μήνες εκεί ήμουνα. Τι έκανες 6 μήνες? Ήμουνα φαντάζομαι, εντάξει, άρχισα να αποακουστεί την ημέρα που ήταν και πήγα την άλλη μέρα και με λέει ποιος είσαι εσύ, ο Φωτιάδης εδώ. Γιατί είσαι στα διάρα, μπαμ, 20 μέρες φυλακή. 20 μέρες φυλακή, γιατί και πήγα άνετος. Νόμιζα ότι ξέρεις ότι είναι το μαγείο το δικό μας. Εσύ θα το δουλέψεις, ναι. Εσύ θα πάρεις διπλή δόση. Απ' τη βιταμίνη. Έλα Κυπόκο, εγώ καπάω Κυπόκο χέλα και πάρω εγώ τη χέλα, την πάρω εγώ τη χέλα. Κυριακή. Θα πάρεις διπλή δόση. Σ' αγαπώ πολύ Κωστή μου. Καλημέρα, καλημέρα. Καταρχάς το φαρμακοποιό και στην παπάς που έχει ελαφρύ χέρι. Ότι σε στέλνει ο Ραπτόπουλος να του πεις. Ναι. Θέλω μια ένεση ενάντια της ποντιακής φλεβίτιδας. Ποντιακή φλεβίτιδα έχω πες. Πάμε, ναι, καλημέρα. Μάλιστα, ναι. Καλημέρα Κώστα, καλημέρα παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα Κώστα, Γιώργος Κρητικός από Γερμανία. Κρητικός, αγαπάς τους. Κρητικός με γιώτα κινηματόγραφου ή κρητικός με ήττα, παραβατικός. Με ήττα, παραβατικός. Ποια πόλη είσαι? Μας είχαν πάρει πριν 5 μέρες. Από πού παίρνεις τώρα τηλέφωνο? Από Γερμανία. Από Γερμανία. Τη γλίτωσες εκεί, την κουζουλάδα στη Γερμανία, τη γλίτωσες. Κώστα, το 7 συν πόσο δίνει σήμερα? Το 7 συν? Γιατί βλέπεις τόσο ανοιχτό σκορ? Βλέπω πολύ ανοιχτό σκορ. Εγώ πιστεύω 7 συν και να θες άλλο ένα θέμα. Για να γίνει 7 συν, κάτσε τώρα. Θα πρέπει να φουλάρουν.
Πρόσεξε τώρα να δεις. Γιατί το μάτσο εγώ το βλέπω άντερ. Γιατί καμιά ομάδα από τις δυο, καμιά ομάδα από τις δυο δεν θα ρίξει, δεν θα ανοίξει ρυθμό μεγάλο. Έτσι. Δεν συμφέρει ούτε την Τσέλσι ούτε τον ΠΑΟΚ. Η Τσέλσι που παίζει δεν ξέρω την Κυριακή. Η Τσέλσι έπαιζε με τότε, τώρα θα σου πω που παίζει στην Premier League. Η Τσέλσι όπου και να παίζει εκεί είναι τα μας ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Λαμία που είναι δύσκολο μάτς, γιατί η Λαμία δεν είναι φίλη του ΠΑΟΚ, είναι φίλη ξέρω εγώ με άλλες ομάδες. Ολυμπιακό, ΑΕ κτλ. Συμφωνώ. Για να βγει 7 συν θα πρέπει να έχουμε έντονο ρυθμό. Δεν μπορεί να βγει 7 συν ένα μάτς όπου σπάνια μάτς με χαμηλό τέμπο, χαμηλό ρυθμό βγαίνουν με μεγάλα σκορ. Βγαίνουν και τέτοια. Σε κάτι Ολλανδίες, κάτι Βέλγια, κάτι. Βγαίνουν και τέτοια. Δεν λέω εγώ ότι είναι κανόνας αυτός. Η Τσέλσι παίζει με τη Φούλα με το έδρας τώρα. Η Τσέλσι με τη Φούλα. Το λέω, Σταθήν. Μακούς. Ναι. Έχασε η Τσέλσι, δεν έχασε. Ναι, από την Τότεναμ. Ναι. Αν πες ότι χάσει, πες ότι πάρει ένα διπλό ειβίδι, ο ΠΑΟΚ μετά θα παίξει χωρίς άγχος. Και θα πάει καλά 3-4, 3-3, 4-3. Και θα το ξέρει πριν τελειώσει το μάτς. Ναι, σωστό. Πριν ξεκινήσει το δικό του μάτς. Γιατί πολλοί ρεπόρτερ εδώ μας λένε, ο Διαβολέτογλου, ο Ζαΐρης και ο Πετρωτός και όλα τα παιδιά εκεί πέρα, τα οποία και ο Κουλιανός και όλοι εκεί πάνω που δουλεύουν, ότι η ενδεκάδα δεν αυγεί. Ναι. Δεν πρόκειται να βγει έτσι. Δηλαδή έτσι όπως το είπα δεν είναι λίγο έτσι, δεν είναι βάσιμο. Όπως το σημαίνει τακτική δεν δούλεψε ο ΠΑΟΚ εκεί. Όχι, προετοιμάζεται περισσότερο για να κερδίσει προπονήσεις για τον αγώνα με τη Λαμία. Γιατί και αύριο θα κάνει και προπονήσεις και μετά θα γυρίσει. Κώστα να πω και κάτι. Νομίζω ότι η προπόνησή του δεν είναι προσαρμοσμένη για το μάτι της Τσέλσι. Είναι προσαρμοσμένη πώς θα ανοίξει την άμυνα της Λαμίας. Νομίζω έτσι δουλεύει. Έτσι έμαθα τουλάχιστον. Κώστα, μ' ακούς να σου πω και κάτι άλλο. Ναι. Φίλε, να θίξω ένα θέμα για τη μαρμίτα. Μπορώ. Ποια είναι η μαρμίτα? Ναι, θίξε, ναι, βέβαια. Ναι, θέλω ρε φίλε πίσω καραφλοκοτσίδα, οπωσδήποτε. Ναι. Δηλαδή, πόσα λεφτά έχεις στην τράπεζα? Θα τα πούμε από κοντά. Άκου και κάτι άλλο. Κοίταξε να δεις, φίλε, εγώ από τα πρόστιμα. Εντάξει, καλή. Καλώς γαβάς. Έχω φάει 1,5 σπίτι. Είναι φοβερός. Αυτό δεν λέτε. Και το γύρο που άνευα για άλλο 1,5 ο Σχιζοδήμος. Λες τώρα. Άμα του σηκωθεί η διάθεση του καραφλοκοτσίδα, θα μας κλείσουν κανένα κανάλι. Για τέτοια είμαστε τώρα. Ναι, εντάξει, καλός είναι. Ωραίος είναι, αλλά πίνει πολύ και χάνεται. Δεν έχει χαλινάρι, δεν έχει. Εγώ γιατί τον έφερα. Ακούς Κώστα. Ναι. Μα, να σου τελειώσω λίγο για τη μαρμίτα. Ναι. Θα πω κάτι τελευταίο και κλείνω. Ναι. Θα ήθελα μαρμίτα εσένα κόκκινο, πρόσεξε, εσένα κόκκινο, δεξιά Φωτιάδη, Αλέξανδρο και Καστοριανό. Oh, αριστερά. Δεν θα τελειώνει ο Ρωμανός. Ο κόκκινος φίλε είναι αντιτηλεοπτικός τύπος. Αντιτηλεοπτικός. Όσες φορές βγήκε στην τηλεόραση τα νούμερα δεν πιάσανε. Ενώ είναι πολύ ραδιοφωνικός τύπος, είναι αντιτουριστικός στην κάμερα. Ξέρεις γιατί? Τη φοβάται την κάμερα. Τη βλέπει και τη φοβάται. Αυτό για να το ξεπεράσει έπρεπε να το κάνει χρόνια πριν. Και εγώ την πρώτη φορά που βγήκα και στην κάμερα χαίστηκα πάνω. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω. Αλλά τι άλλον έλεγα. Αλλά εκπαιδεύτηκα. Μπήκα, ξαναμπήκα, ξανά έκανα σαρδάμ, μπήκα, ξαναμπήκα, ξαναβγήκα. Πρέπει να μην τη φοβάσαι, ναι. Μην τη φοβάσαι την κάμερα. Υπάρχουν και άλλοι που είναι κούκλοι και φοβούνται την κάμερα. Και κούκλες. Είναι κάτι τύποι να πούμε που δεν μασάνε κάμερες και τέτοια. Φοβάται την κάμερα. Πρέπει να του φύγει ο φόβος της κάμερας. Ναι. Όπως εγώ που με παιδαράζει, δηλαδή, άμα έρθω στη μαρμίτα θα γίνει χαμός. Α, με σε παιδαράζει, είναι, δεν το συζητάμε. Κώστα, κλείνω με αυτό, ρε. Αυτό που έγινε με την ΑΕΚ ήταν προϊόν μελισσανίδη. Τα λέμε, παιδιά, καλημέρα. Ναι, το πιστεύει πολύ ο κόσμος. Πιστεύει πολύ ο κόσμος ότι αυτό ήταν προϊόν μελισσανίδη. Και δεν είναι τυχαίο που το πιστεύει. Γιατί αν και έγινε μία μπουκα με κάτι μαχαιρώματα την προηγούμενη μέρα και ξέρουμε ότι πήγαν να κάνουν προβοκάσια οι Παναθηναϊκοί. Και κοίταξε, ξέρουμε καλά. Έγινε και ένα περιστατικό πριν καιρό που πήγανε οι αεξίδες με κασκόλ Παναθηναϊκών και μαχαιρούσαν Παναθηναϊκούς έξω από το ΆΚΑ. Ναι. Είχε γίνει αυτό. Οπότε μπορεί να είναι και αντίπνα. Ωστόσο του Μελισσανίδη, πάρα πολλοί πιστεύουν Κωστή ότι έχει σχέση με τα επεισόδια. Γιατί και όταν έπεσε η αεξίδα με την είναι ελεγχόμενη η original από το Μελισσανίδη. Ξεδόντιασε, λε. Ξεδόντιασε, την έχει βγάλει και τα ούλα. Και την έχει στο χέρι χρόνια τώρα. Την έκανε θύρα 7, δηλαδή. Ακριβώς. Την έκανε θύρα 7. Ενώ η θύρα 4 δεν έγινε. Ναι, αλλά και δεν απάντησε κανείς και στη θύρα 4 που δεν θέλει την εθνική. Όχι, εδώ δεν απάντησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ναι, δεν απάντησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Ούτε κάποιος άλλος σύνδεσμος πήρε θέση. Ούτε κάποιος άλλος σύνδεσμος πήρε θέση που εφόσον δεν πήρε θέση, συμφωνούν όλοι με τη θύρα 4. Γιατί αν είχαμε. Οπότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, ναι, νιώθει πολύ καλά. Σου λέει τι εθνικές και σημαίες και ιστορίες. Είπα, τελειώσαμε. Δεν ασχολείται κανείς. Όταν στη Βόρεια Ελλάδα, η οποία φώνασε για το μακεδονικό κτλ. Φωνάζει ακόμα, έχει πορεία σήμερα, σε δύο ώρες. Φράσε τώρα οι μαθητές για να χάσουν το μάθημα. Τώρα μιλάμε σοβαρά. Ναι.
οι μαθητές για να χάσουν το μάθημα. Όταν λοιπόν σε μια περιοχή όπου ο ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουν και λένε και κάνουν και με τις παροχές, βλέπεις τα μεγάλα κανάλια έχουν πάρει εντολή να λένε για τις παροχές. Ο Α ειδικά με τον Κοντομινά, ο οποίος τη γλίτωσε. Χοροπηδάει. 80-79 του πόσο είναι ο άνθρωπος, χοροπηδάει. Το όπεν το Σαββίδι παίζει ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι κόλος και βρακή ο Σαββίδης με τον ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΠΑΟΚ λένε. Δεν τη θέλουμε την εθνική. Δεν τη θέλουμε την εθνική. Αλλά η Μακεδονία είναι ελληνική. Η Μακεδονία είναι ελληνική στη θύρα 5. Ναι. Klein Mein. Ποιος υπολογίζει τώρα τη θύρα 5. Η θύρα 4 είναι ότι είναι. Η θύρα 5 ποιος την υπολογίζει. Τι θα βγάλει. Η θύρα 5 είναι. Τώρα η Μηχανιώνα το πανώ στη θύρα 5. Εντάξει. Εμείς λαμβάνουμε υπόψη στην κερκίδα των φανατικών. Πάμε σε ένα τελευταίο φίλο. Ναι. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα καταρχήν. Εύχομαι τη νίκη του ΠΑΟΚ. Ποιος είσαι εσύ. Καλημέρα. Λοιπόν, με ποιον μιλώ αν έχει την καλοσύνη? Με τον κύριο Σαρόπουλο. Σαρόπουλος Μιχάλης. Ακούστε. Ναι. Είμαι 93 χρονών. Γλυκέ μου άνθρωπε. Και χθες τα είπαμε, ναι. Ναι. Ωραία. Να πω κάτι που πιθανόν ή δεν βρίσκεται άνθρωπος κατάλληλος να σας ενημερώσει για τα προσφυγικά ή δεν βρέθηκαν πρόσφυγες που να είναι γέννημα θρέμα. Ναι. Ακούστε αγάπημε. Ναι. Πια. Οι Έλληνες της προσφυγιάς, μιλάω για την πόλη, Ναι, 22, ναι. Μπράβο. Που ήρθε ο πατέρας μου εδώ. Τον διώξανε, άρον-άρον. Τέλος πάντων. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν όλο το οικονομικό στα χέρια τους. Δηλαδή. Τότε, παρόλο που ήμασταν σκλαβωμένοι, ναι. Οι Έλληνες της προσφυγιάς, τα 400 χρόνια εκείνα, είχαν στα χέρια τους όλο το οικονομικό. Περνάγανε καλά δηλαδή. Και βέβαια. Είχαν όλα τα επαγγελματά, ναι. Στα χέρια τους και αυτοί ήταν αγρίκοι οι υπάρχοντες της εποχής εκείνης. Δεν ξέρανε να φάνε, δεν ξέρανε να ντυθούνε, δεν ξέρανε από επαγγέλματα. Οι σωστοί άνθρωποι εκείνοι που συνυπήρχαν με τους Έλληνες και μάθανε τέχνες, ναι. Πώς να δίνονται, πώς να στολίζουν ένα σπίτι, και επαγγέλματα. Ήτανε πραγματικά και γι' αυτό τους εποφθαλμούσαν, τους ζηλεύανε και ήθελαν να τους ξεριζώσουν. Είναι λίγο αυτό μονοκόμματο όμως που λέτε τώρα. Ξέρετε, δηλαδή είναι λίγο μονοκόμματο αυτό. Δεν ήταν όλοι έτσι. Οι περισσότεροι. Οι Τούρκοι της εποχής εκείνης έτσι ήτανε. Όχι, αυτοί που ζούσαν στον υπηρετικό κορμό της Ελλάδος εννοώ. Δεν ήταν όλοι αγρίκοι. Ήτανε κάποιοι που ήταν σοβαροί άνθρωποι με γνώσεις, με τέχνες. Μισό λεπτό, ίσως δεν κατάλαβα εγώ. Εννοώ οι Τούρκοι, οι γενείς εκεί της εποχής. Ναι. Όχι οι Έλληνες που ήρθαν πρόσφυγες από εκεί. Ναι, ναι, ναι. Τους μαθαίναν οι δικοί μας, λέει αυτό. Λέει. Σε φαγητά, σε ομάδες και. Πώς σε λένε, γλυκέ μου άνθρωπε? Μάκη με λένε, Ιωακίμ. Ιωακίμ. Χαρήκαμε πάρα πολύ που έχεις τέτοια διάβια πνεύματος και δυνατή φωνή. Ένα μισό λεπτό. Πες ό,τι θέλεις, ναι. Εγώ έμαθα να παίζω μπάλα από προσφυγικό σωματείο. Είναι σήμερα πρώην Ολυμπιακός Τερπιθέας. Από προσφυγικές οικογένειες, ναι. Κάνανε η ομάδα πρώτου ΠΑΟΚ του 26, ναι. Και γειτονικά παιδιά, όλα αυτά οι οποίοι ήταν άλλοι από την πόλη, άλλοι από τη Σαφράβολη, άλλοι από τη Σμύρνη, και κάνανε το σωματείο αυτό που ήταν στη Β' Εθνική. Πάρα πολύ ωραία. Χαρήκαμε να είστε καλά. Καλή σας ημέρα με υγεία πάνω απ' όλα. Με υγεία. Να είστε γερός. Γύρω από τα θέμα αυτά, ναι. Να σας ενημερώσει κάποιος και σαν σωματείο εννοώ, ραδιοφωνικό σταθμός ο οποίος έχει παγκόσμια ακτινοβολία. Το Λιτόχολο, ναι. Εσείς όλοι αγάπη μου γλυκιά, να ενημερωθείτε οι δημοσιογράφοι που να ξέρετε 5 πράγματα παραπάνω. Θα το κάνουμε. Θα να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το κάνουμε. Πάμε σε ακόμη αν μπορούμε. Θα επιμορφωθούμε. Ναι, είμαστε και έτοιμοι να απαντήσουμε κιόλας. Έτσι, γιατί αυτά δεν τα ξέραμε για τους ράφτες και τους. Μαθαίνουμε 5 πράγματα. Βέβαια. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Τελευταίος για σήμερα, μάλιστα. Έπεσε ο άντρα. Έπεσε ο συγκεκριμένος. Ναι, έπεσε ο τελευταίος. Ναι. Οπότε σήμερα για να κάνουμε ένα conclusion, ένα συμπέρασμα.
πρέπει ο ΠΑΟΚ να βάλει και εναλλακτικές λύσεις. Δεν πρέπει να κατέβει με τους βασικούς, αν και. Αυτό να πεθάνουμε μέσα στο γήπεδο, αυτά δεν μπορώ να τα ακούω. Το με το μαχαίρι στα δόντια. Ναι. Αυτά με όρκος νίκης. Όρκος νίκης. Έτσι με τίτλους εφημερίδων, έτσι έκανε ο τέτοιος. Ο γνωστός, ο αγαπημένος. Δεν μπορώ. Με τα λιοντάρια. Δεν μπορώ. Τα λιοντάρια, το ατσάλι. Ναι. Ο νικητής λαό. Πινατούμπο. Ο νικητής λαό. Ναι. Ηφαίστειο η τούμπα, πινατούμπο. Ναι, έβρασε ναι. Τον αντίπολο. Έλειωσε ατσάλι και φωτιά. Ναι. Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως και για ένα αγαπημένο θέμα, Κωστή. Τη σάτυρα. Ή μάλλον καλύτερα τη μιμήση. Ναι. Ως γνωστόν, οι ποδοσφαιρόφιλοι γαλουχηθήκαμε τον Γιώργο Μητσικώστα. Αλλά δεν μπορούμε να μην δώσουμε respect και στον τεράστιο Τάκη Ζαχαράτο. Διαφορετική σχολή, πιο σώμον θα έλεγα. Αλλά απίστευτο ταλέντο ο άνθρωπος. Μεταμορφώνεται κυριολεκτικά σε αυτόν που μιμείται. Ο Ζαχαράτος έρχεται από 7 Δεκεμβρίου στο Βεργίνα Θέατρο με ένα ολοκένουργο σόου που θα τα έχει όλα. Χορό, τραγούδι και τρελό γέλιο εννοείται. Μιλάμε για υπερπαραγωγή. Με πλούσια σκηνικά, πολλούς χορευτές και τα πάντα όλα. Όσοι ενδιαφέρεστε, θα βρείτε εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα public αλλά και στο ticketservice.gr. Οι παραστάσεις θα παίζουν κάθε Παρασκευή αλλά και Σάββατο. Επίσης, να επισημάνω ότι είναι η ώρα για να ανακαλύψουμε τη Win Vision, την πρώτη Android TV στην Ελλάδα, με εκπληκτικό περιεχόμενο που θα σε εκπλήσει κάθε μέρα. Όλη η απίστευτη δύναμη της Win Vision κρύβεται σε έναν απίστευτα μικρό αποκωδικοποιητή Android TV που χωράει στην παλάμη του χεριού σου και δεν χρειάζεται δορυφορικό πιάτο ή άλλο περιφερειακό μέσο. Επειδή το περιεχόμενο δεν είναι μόνο τα κανάλια, η Win Vision είναι η μόνη υπηρεσία τηλεόραση στην Ελλάδα με βάση το Android για να έχει ανεπανάληπτο περιεχόμενο στη τηλεόρασή σου. Από blockbuster ταινίες πρώτης προβολής μέχρι κλασικά αριστουργήματα. Από το Google Play Movies και αγαπημένες εφαρμογές μουσικής όπως Spotify και Tunel. Διάσημα παιχνίδια για ατελείωτες ώρες gaming όπως Minion Rush, Asphalt 8 και Grand Theft Auto, αλλά και δημοφιλείς εφαρμογές για να γίνει η τηλεόρασή σου ακόμη πιο έξυπνη. Όπως Facebook Watch, VLC Player και Google Drive. Αυτή είναι η νέα σου τηλεόραση, Κωστή, και λέγεται Win Vision. Ανακάλυψε τις δυνατότητες της καθώς και μοναδικές προσφορές στο win.gr, καθώς Vision, στο 13800 ή και σε ένα κατάστημα Win που βρίσκεται κοντά σου. Που θα περιμένω να γίνει το Android TV. Μετά το Android TV. Android TV δεν το περιμένω. Το Android TV το ψάχνω. Το Android TV όμως. Το Android TV το περιμένουμε. Πώς και πώς. Θα δούμε. Ακολουθεί η Κώστας Βαρακιάτης με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. 10 η ώρα δεν χάνουμε μετάδοση Νίκο Κουλιανού και Γιώργου Ζαΐρη. Πάω Τσέλσι και αύριο πρωί πάλι εδώ. Έλα σαμπά μου. Έλα σαμπά μου παραλίγο. Αχ παραλίγο.